1-2-1-2 τεστ. Όπα, κάτι γίνεται, κάπως ακουγόμαστε. Είμαστε στον αέρα, κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε. Για πόσο δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεύτερη μέρα με τον Κυριάκο. Και σιγά σιγά οι εικόνες αποκάλυψης κάνουν την εμφάνισή τους και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Χθες ήταν η Αθήνα η οποία το μεσημέρι παρέλυσε με ένα γενικευμένο blackout μέχρι και το Σύνταγμα. Σήμερα οι περιπέτειες ανεβήσανε εδώ στην πόλη μας. Καλημερίζω καταρχήν τον ήρωα Αναστάσια Σκητά, ο οποίος ήρθε να με συνδύει. Λες, δεν είναι η δικιά σου παρουσία που φέρετε. Όχι, θα μείνω στον Κυριάκο. Θα μείνεις στον Κυριάκο. Λοιπόν, θα σας εξιστορήσω τώρα για να καταλάβατε όσοι μείνατε στη συχνότητά μας και 6 ώρα μας ακούσατε, δεν μας ακούσατε, τηλεφωνήσατε, επικοινωνήσατε. Καταρχήν, ευτυχώς που ξεκινήσει, γιατί με παίρνει εκτός αέρα ο Λευτέρης. Δηλαδή, δεν γίνεται να κοπεί το τηλέφωνο. Παλιά κοβόταν για το τηλέφωνο. Ναι, τι ωραίες εποχές. Έκανε απεργία. Δεν ξέρω τα προλάβες αυτά. Τα πρόλαβα λίγο. Απεργίες ΟΤΕ και κοβόταν το τηλέφωνο. Δεν είχαμε τηλέφωνα, ας πούμε. Οπότε καμία επικοινωνία. Τα δώσαμε στους Γερμανοί τώρα. Ένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Έρχομαι εδώ 6 παρά στην εκπομπή. Ανεβαίνω ωραία και καλά. Βαράνε συναγερμοί, βαράνε τα πάντα στο στούντιο. Είναι όλα κλειστά, υπολογιστές, κονσόλες, δεν παίζει το σήμα του σταθμού. Το βάζω σε μια λειτουργία, λέω κάτι θα συνέβει το πρωί. Χτυπάει τηλέφωνο, είναι ο ασκητάς. Μου λέει κατέβα να με ανοίξεις, από εκεί φαινόταν όλα, η πόρτα είναι κλειστή. Εγώ την άφησα ανοιχτή, πάλι την κλείσανε, ας πούμε, τα εδώ οι δαίμονες του κτηρίου. Κατεβαίνω λοιπόν να τον ανοίξω και βρίσκω την πόρτα ανοιχτή. Κάποιος έρχεται και του ανοίγει. Δεν πάμε καλά, τζάμπα κατέβηκα μισό λεπτό, δεν έχει έρθει καθαρίστρια, δεν έχουμε νερό στο στούντιο. Τελικά μόνο τηλέφωνο είχαμε. Μόνο τηλέφωνο είχαμε για το Λευτέρι, τίποτα άλλο, δεν έχουμε νερό. Να κάνουμε καφέδες τέτοια, κάνω από τις βρύσεις. Είναι γνωστό ότι καλά, εντάξει, η βρύση εδώ, ποτέ νερό από τη βρύση, Σολομό και μόνο Φίτσι. Τα έχουν πει εδώ οι εξαίρετοι συνάδελφοι. Λέω τον ασκητά, περίμενε, θα πάω να πάρω ένα μπουκάλι νερό να έχουμε πάνω να μην κορακιάσουμε. Και την στιγμή που παίρνω το νερό και ερχόμαι στο ασανσέρ, κόβεται το ρεύμα. Ή τι σημαίνει ότι θα μπορούσαμε και οι δύο να έχουμε εγκλωβιστεί μέσα. Θα μπορούσες να έχεις εγκλωβιστεί αν ήταν η πόρτα ανοιχτή μέσα εσύ ασκητά, μόνος σου. Σωστό. Θα μπορούσε να εγκλωβιστεί οποιοδήποτε άλλος. Ανεβαίνουμε 6 ορόφους με τα πόδια. Αυτό ήταν το... Αυτό που πληρώσαμε για να πάρουμε το μη εγκλωβισμό. Έτσι. Πληρώσαμε μία άνοδο με τα πόδια 6 ορόφων. Δεν βαριές, ερχόμαστε μέσα, ξαναβάζουμε σε λειτουργία τα μηχανήματα. Τα κλιματιστικά κυρίως. Τα κλιματιστικά, ναι. Ξανακόβεται το ρεύμα. Πριν προλάβουμε καλά-καλά να κάνουμε κανένα story, ξανά έρχεται το ρεύμα. Και έκτοτε, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή είναι εδώ, αγέροχο, στα ότα σας, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις πρωινές ανομαλίες. Δεν ξέρω τι επικρατεί γενικότερα στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν και αλλού προβληματάκια, αν μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει. Τα φανάρια, έλεγες, Αναστάση, τώρα που ερχόσουν. Ναι, όταν χθες το βράδυ ήταν και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν χαλασμένα τα φανάρια στον κόμβο περιφερειακού. Τα φανάρια δεν είναι του δημοσίου. Τελειώσαν αυτά, ένα προς πέντε. Δεν έχει. Θα δουλεύει ένα προς πέντε. Ένα φανάρι για πέντε ώρα χαλασμένα. Ναι, έτσι. Ναι, χθες ήταν χαλασμένα ανατολικά περιφερειακό με γεωργική σχολή που εντάξει εκεί ήταν επικίνδυνο. Και σήμερα τώρα που κατέβαινα στις 12 όροφες. Μάλιστα, όπως με ενημέρωσε και στο τηλέφωνο, χαμπάρι δεν πήρα βέβαια. Ο φίλος μας ο Συντριβανίσιος λέει καλά, λέει χθες και Σταυρούπολη είχε εκεί. Δεν είδες τι έγινε με τα κλιματιστικά. Δεν έγινε τίποτα. Εγώ είχα κλιματιστικό, οπότε. Ούτε καν ασχολήθηκα. Μ' αρέσουν αυτά τώρα που ακούγονται. 40 βαθμούς. 40 βαθμούς. Κανονικότατα με καυσονάκι, ίσως να είναι τα παρεπόμενα της όλης κατάστασης. Βέβαια τώρα πρωί να υπερφορτωθεί το δίκτυο. Δεν είμαστε και ειδικοί, αλλά δεν μπορούμε να το παίξουμε. Θέλω να. Σίγουρα μπορούμε να το παίξουμε. Ναι, 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 ζητήματα. Ναι. Έχω εγώ φίλο από την Κοζάνη. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο έναν. Ναι, έτσι. Θέλω να σας πω λοιπόν.
Αυτά γίνονται. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και πέρσι ανάβαμε κλιματιστικά, ρε παιδί μου. Καύσον είχαμε και πρόπερσι. Είχαμε τόσο βαρύ, τώρα γιατί βαράνε καλά. Πέρσι δεν είχαμε, πρόπερσι όμως είχαμε γερούς καύσονες. Είχαμε γερούς καύσονες, ε. Δεν τελείωνε το ρεύμα. Ναι, μήπως. Δεν ξέρω, είναι έτοιμη να πουληθεί και η ΔΕΗ τώρα. Είναι έτοιμη να πουληθεί μέσα στα πρώτα σχέδια τη νέα κυβέρνηση. Πουλά μια ΔΕΗ έτσι τώρα. Κόβεται το ρεύμα. Αγοράζει. Μα ακριβώς γι' αυτό θα την πουλήσει. Για να φτιαχτεί το ρεύμα. Να φτιάξουν το ρεύμα, για να φτιάξουν το ρεύμα, για να μην διακόπτεται τα κλιματιστικά. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέβη. Αν έχετε κάποια ενημέρωση, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα έξω, το blackout είναι γενικευμένο σε όλη την πολυκατοικία, σε όλο το τετράγωνο. Βαρούσαν έξω συναγερμοί. Ήταν γενικά μια εικόνα αποκάλυψης όταν ερχόμουν στο στούντιο και λέω: αμάν Παναγία μου, ελπίζουμε με την ορκομοσία σήμερα της νέας κυβέρνησης τα πάντα. Υπουργός Ανάπτυξης, αυτός δεν ασχολείται με τα ρεύματα, δεν είναι ο. Ο περιβάλλοντος, ο Χατζηδάκης ήταν. Α, δεν είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης. Ας πούμε, να μας αλλάξει τα φώτα δηλαδή. Ο Χατζηδάκης. Χατζηδάκης. Ωραία, έχει πουλήσει την Ολυμπιακή αυτός. Ναι, ναι. Έχει το know-how. Η Ολυμπιακή, η οποία κρύβαινε και τα εισιτήριά της από τότε που πουλήθηκε. Ναι. Έχει γίνει μονοπωλιακός, ας πούμε, αερομεταφορέας της χώρας. Υποτίθεται με το πρόσχημα του ανταγωνισμού. Είχε πουληθεί, εντάξει, 15 χρόνια πίσω, ας πούμε. Την είχε πάρει ένας πάλι ποτέ πρόεδρος, ας πούμε, ποδοσφαιρικής ομάδος. Ποιος πλέον δεν είναι μαζί μας, λένε. Δεν λένε. Λοιπόν, καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που θα μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον άνθρωπο. Δεν είναι Λευτέρης. Ναι, δεν είναι Λευτέρης, όντως. Φουρναρέιδες. Φωτιάδιδες, κλείνοντας την εκπομπή του Μπατμανίδη, κλείνετε, βάζετε την πλάκα. Όλοι στην οδό Λέοντος Σοφού. Όλοι στην οδό Λέοντος Σοφού. Αλλά ανεβείτε με τα πόδια, γιατί όταν σας έρθει σήμερα είναι επίφοβο. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας κάνει τον blackout του. Πάντως ο Ανάπτυξης με μια τσιρίδα πιστεύω ότι θα το φέρνε το ρεύμα. Εύκολο. Το είχε. Βέβαια τα τζιτζίκια θα είχαν πρόβλημα. Θα ψοφούσαν. Το περιβάλλοντος δεν αντέχουν τις τσιρίδες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μπάμπη, πώς το είδες τον δημοσιαστάξη, έτσι δεν λέγεται. Όχι, υπουργός προπό. Έχει αυτό το αθλητικό, έτσι, ας πούμε, μας μπερδεύει κάθε φορά. Ναι, ναι. Να είναι για το κίνο, για το λότο. Πήγε στη σωστή θέση, Για τέταρτη φορά, λίγο Τάκης Λεμονής, ο Χρυσοχοίδης, επιστρέφει για τέταρτη φορά στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτός ο Πεδουλάκης και ο Γουχού, νομίζω, έχουν τέτοιες παρουσίες. Πιστεύω ότι είναι η θέση που δεν χρειάζεται διάβασμα και ο Χρυσοχοίδης δεν το έχει με το διάβασμα. Το έχει δηλώσει κιόλα. Κοίταξε, δικαιώθηκε και των πραγμάτων ο Χρυσοχοίδης, γιατί εκτότε περάσανε 2-3 μνημόνια. Ναι, αδιάβαστα. Ναι, αδιάβαστα, γενικότερα. Αδιάβαστα. Ναι, δεν είναι ο μόνος, δηλαδή. Γι' αυτό πήγαμε και άκλαυτοι και αδιάβαστοι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχει καμιά φάπα σήμερα ο Άρης. Ο Πάκου παίζει με την Τζβόλε, γιατί θα το ψάξει. Θα το ψάξει. Θα ότι παίζει με μια λάθος ομάδα. Τι ώρα, για δώσω το ρεπορτάζ, τι ώρα. Α, δεν ξέρω, νομίζω. Βλακία θα πω. Πες μια ώρα, μωρέ. Πες μια ώρα τώρα εδώ και θα σου πω εγώ. 7. Λοιπόν, κοντά έπεσες. 5 η ώρα θα παίζει ο Άρης. Αλλά ποια ομάδα. Μέχρι τώρα, Πάκου και Άρης, τα δύο φιλικά που δώσανε ήταν ταυτόχρονα. Οι ώρες αναμέτρησης και διεξαγωγής. Ναι, γι' αυτό είπα. Παίζει με την Αϊτχόβεν κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω. Γιατί η Αϊτχόβεν κάνει συνέχεια. Μάλιστα. Και την παρακολουθώ γιατί μπορεί να είναι αντίπαλος. Αντίπαλος. Κάνει σκάουτινγκ. Του ΠΑΟΚ. Ξέρετε, φίλε. Στο Europa, ναι. Σωστά. Ποιο Europa. Η Αϊτχόβεν Europa δεν παίζει. Η Champions. Η Champions έχει βγει δεύτερη. Μάλιστα. Δεν θα αποκλείσει τίποτα. Στο Europa, Μπάμπη, να παίξει εσύ. Στο Europa. Κόψε του τώρα, μάλιστα. Το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, μια εκπομπή που έχει ρεύμα, βέβαια. Αυτό είναι ξεκάθαρο και διάχυτο. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Δεν προλάβαμε ούτε να πούμε τις καλημέρες μας. 2-31-0-287-3-8 για πόσο, όσο, τόσο, όσο. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας, σελίδουλα μας, μπορείτε να μας βρίσκετε και να επικοινωνείτε. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, καλώς το να ήρθε να μας φωτίσει. Ένας φωτίζω, τι είμαι, παπά, να σας φωτίζω. Δεν είναι κάτι, δεν έμαθες και εσύ. Εγώ να μα πήγαινα να σου πω κάτι, σε ένα ξυλουργείο. Και δούλευα τόσα χρόνια, έβλεπα, έστω, κάτι δεν θα μάθαινα, σε ένα συνεργείο. Ένα μπουλόνι θα το γυρνούσα. Δεν σου είπαμε τώρα εδώ να κάνεις τρισάγια και ευχέλαια, ρε παιδί μου.
Άρα να πάτε ριμπόν. Να πάτε ριμπόν, α πούμε. Άμα χρειαστεί δηλαδή και στο πόδι να ανεβείς, δεν θα μπορείς να το πεις. Ναι, ποιος είναι σήμερα μαζί σου? Ο φίλος μου και ο φίλος σου, ο ασκητάς. Ποιος ασκητάς? Τώρα αρχίσουμε τις γνωριμίες, άστο. Ο φουρναρί. Όχι ρε, ποιος φουρναρίς ρε, με το φουρναρί έχεις πάθει τρελά. Ο φούρναρι θα πάρει σε λίγο να σας μιλήσει. Ναι, έτσι. Συνεννοημένοι τώρα όλοι αυτοί. Έχουν δουλέψει αυτοί τώρα. Έχουν δουλέψει, προπονήσεις τώρα. Ασκήσεις χωρίς τηλέφωνο. Πώς θα ασκήσεις χωρίς την μπάλα. Μάλιστα. Ιωάννα, τώρα με ρωτήσεις για όλους. Δεν είναι εδώ. Ακούς καμιά Ιωάννα? Μ' ακούς για Ιωάννα, ρε. Μ' ακούς, μίλησα με το φούρναρι. Μάλιστα. Ναι. Θα πάρουμε την Ιωάννα για δουλειά εκεί. Δεν μάλιστα. Να τη ανάπτυξη. Να τη ανάπτυξη. Βρέθηκε δουλειά για την Ιωάννα. Ποια είναι η Ιωάννα, δεν ναι. Εδώ σε πληροφορήσω ότι ο φίλος μας ο Πάφη είχε να λάβει χρέη management στο φούρνο του φούρναρη. Ναι, 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 ναι. Και ήδη κανονίζει, ας πούμε, δουλειές, θελούσιες εξόδους κτλ. Εντάξει, τώρα έχουν γίνει πράγματα, δεν είναι έτσι? Εντερπρένεν. Μαθές. Τι να μάθω, πώς να περιμένω? Ο Παλαβός που παίρνει τηλέφωνο εκεί. Μόνο ένας παίρνει. Ποιος από όλους? Ο ένας Παλαβός. Μάλιστα. Που έρχεται αύριο να μιλήσετε μαζί. Ναι. Εγώ αύριο δεν παίρνω, άμα είναι αυτό. Κόντρα, το Φωτιάδη μάλλον εννοεί. Αύριο είναι να έρθει ο Φωτιάδη. Μπράβο. Σε παρακαλώ να ανακαλέσεις, δεν θα εκφράζεις με λόγια μειωτικά. Εντάξει, δεν εκφράζομαι. Ναι, εντάξει, πάρ' το πίσω. Πες το παίρνω πίσω. Παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Γιατί δεν θες να πάρεις τηλέφωνο? Τι έτσι. Γιατί άκουσα να είναι, θέλει να είναι ο Φουρναρί με το Φωτιάδη την παίρνω. Θα σου φάνε τη θέση. Ναι, δεν φέρει τη θέση. Φοβάσαι μη σου φάνε τη θέση στο φουρνό. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει. Θέλω να φάνε τσάπα αυτή και δεν θα τρώω. Σαν κυβερνητική εναλλαγή ακούστηκε. Ναι. Δυσαρεστημένο, σαν λίγο Όλγα Κεφαλογιάννη ο φίλος μας ο Πάφη, έτσι εδώ. Δεν αρκούμε, ας πούμε, με ένα τέτοιο. Μάλιστα. Η Ιωάννα είναι. Δεν είναι, βρε. Με έσκασες με την Ιωάννα, με την Ιωάννα. Δεν είναι. Τώρα εμείς είμαστε εδώ. Τι να κάνουμε? Να φέρει και την Ιωάννα. Όχι, δεν τη φέρνω. Δεν και ο Φούρναρης. Δεν τη φέρνω. Όχι, δεν τη φέρνω. Άμα θα κεράσεις πρώτα και μετά να δω. Την Ιωάννα, όχι εσένα. Όχι εμένα, τότε θα δεις. Άμα δεις. Πού είσαι τώρα. Το κιόσκι είναι. Στο κιόσκι. Μάλιστα. Ωραία. Τι έχουμε και σήμερα για πρωινό? Τίποτα δεν φάγατε. Δεν πρέπει να κάνουμε σόδα να πιω. 7 η ώρα θα ανοίξει το μαγαζί. 7 η ώρα θα ανοίξει το μαγαζί, μάλιστα. Εντάξει. 25 λεπτά, 35 λεπτά ακόμα. Κάνει υπομονή. Στη δεύτερη μας ώρα θα φάμε όλοι μαζί. Τσάω. Συγχαιρετούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η εκπομπή πρέπει να ξεκινάει 5 το πρωί, να παίζει και κανένα νυχτερινό και να τελειώνει 9. Δεν υπάρχουν εκπομπές πρωινές που να μην κρατάνε 4 ώρες. Το 4 είναι σημαντικό νούμερο. Εσύ το έχεις κάνει δια 2, το έχεις κάνει 2. 14. Στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τι περιμένω εγώ από ένα κανέ πατσεραϊκό, ο οποίος έδωσε όλους τους παίχτες του στον Ολυμπιακό? Πότε? Και να αναφέρω Μεντίδη, Σοφιανόπουλο. Είχατε γίνει Σαβίδι, Σαβίδι, Μολακίδι. Να λες ότι είσαι πασεραϊκός, είσαι Ολυμπιακός κρυφός. Να τα λες. Μάλιστα, πού τους θυμήθηκες? Είσαι κρυφός Ολυμπιακάκιας. Και δεν κάνεις 4 ώρες για να μην έχεις το 4. Σε χαλάει. Αποκάλυψη. Και ξέρω, όσον αφορά για τον Μπάφι, να αφήσει τα μοναστήρια, να έτσι ο μοναστηράκι να βγάλει λεφτά. Για το μοναστηράκι ένα Μπάφι περιμένει. Μάλιστα. Και θα τρώει και σουβλάκια στον παρακτάρι. Ναι, στον παρακτάρι άλλοι τρώνε. Όχι, θα τρώει και ο Πάφη. Γιατί ο Πάφη έχει και το μέγεθος για να τρώει. Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, γεια σας. Να είμαι και ξεθύμανε αυτό. Θύμησα, είδες, δεν θυμόταν, στον Ολυμπιακό. Νεντίδης στο Πασεραϊκό, δεν το θυμόμουν αυτό, σου πω την αλήθεια. Σοφιανόπουλος, Παναγιώτης Σοφιανόπουλος. Ηλίας Σαβίδης, Παναγιώτης Μολακίδης. Μεγάλη ένδοξη. Ναι, ένδοξη, εσεραϊκά. Εντάξει, ποντιακά ρε παιδί μου, ποντιοσεραϊκά. Ένδοξες στιγμές από την εποχή της δεκαετίας του 80. Μεγάλη, ο Αϊβαζίδη είχε τότε αρχηγάρα ο Πασεραϊκός. Λοιπόν, ο Τσιφούτης είχε πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί κάποια αμφισβητούν ότι είμαστε πασεραϊκοί, να πούμε εδώ πέρα. Μεγαλώσαμε μέσα να πούμε στο Στριμώνα. Μέσα πεσμένοι, μέσα στα Έλλη εκεί. Καλημέρα στην γραμμούλα. Good morning. Good morning. Good morning. How are you?
Πόση αριστεία με 15 ώρες και διακοπές. Τίποτα, τίποτα. Αυτό είναι. Κόπηκε το ρεύμα και. Ο φίλος σου Αναστάσιος ασκητάς. Όχι. Ο φίλος σου Αναστάσιος ασκητάς. Α, δεν το κρύβεται, κρύβεται. Το καλοκαίρι αλλάζω τη φωνή μου γιατί ανέβηκα και 6 ωρόφους τώρα. Θυμάμαι, εσύ, θα αλλάζουν τις φωνές. Κοίταξε, εναλλακτικά το φωνάζω και Μητσικώστα της Ευκαρπίας. Είναι τέτοιο προσωνύμιο, αλλάζει τις φωνές του. Αλλάζουν τις φωνές, γιατί τα ηχεία αυτά είναι εδώ. Πώς μας καταντήσαν έτσι να μας καταλάβουν. Εσύ δεν καταλάβαινε με εσά, δεν μιλήσα πριν. Ναι. Με μένα μίλησε. Γιατί έχω δουλειά, αρέσει. Να ρίξω το μαγαζί λίγο να σκουπίσω αυτό. Τέτοια μιλάω. Να δροσίσω το. Να δροσίσω λίγο τον χώρο να έρθουν να κάνουν οι υπόλοιποι παραγωγοί. Αυτό ο ρόλο που επιτελώ το πρωί, το κατάλαβα χθε. Κάνει καφέ και στο παρελθόν. Σε όλου, όποιο έρχεται. Εδώ έχω κάνει μέχρι και στον Παφούλια καφέ. Τζανετάκο στον FM να πούμε, έχουν καταντήσει. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Λοιπόν, καλημερίζω από το ξημέρωμα σε εσάς. Πολύ ωραία. Έγινε, σε χαιρετούμε. Κάντε ρε, πες τα ρε παιδί μου, τώρα είναι σε αυτό, σαν να με παίρνεις. Θέλουμε θεματολογία, θέλουμε ανάπτυξη. Ρομπότ, ρομπότ. Ρομπότ, ρομπότ. Έγινε, άντε. Τσάου, τσάου. Ενίσταται λοιπόν η φίλη μας Κατερίνα και όντως. Ωραία, στάθηκα λίγο. Ρομπότ είμαστε, έτσι να μπαίνουμε και να είμαστε κατευθείαν σφαίρα και να πρέπει να ομιλούμε. Θεωρώ πως πρέπει σιγά σιγά να μπαίνεις. Ναι, ναι. Είχε όρεξη να φλιαρίσουμε. Τι κάνει. Good morning. Καλημέρα. Good morning. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Good morning. Good morning, έτσι βέβαια. Εξώτικη Σταυρούπολη. Καλημέρα και στον Αναστάση. Όμως έρχεσαι, κάτι γίνεται ρε. Κάτι γίνεται. Έτσι. Δεν έχει ρεύμα, δεν έχει ρεύμα μάλλον. Κοίταξε, το χειρότερό μου είναι που έχει γίνει όταν είμαι εδώ πέρσι, που, τέτοια εποχή περίπου, που είχα δει την άλλη με το φίδι στην Εγνατία και έτρεμα δύο ώρες. Ναι, ναι, ναι. Ρεύματα και ασανσέρ και τέτοια δεν με χαλάει τίποτα. Κλείσαμε και μέσα, αν θέλετε. Και ο Κρίσης είχε έρθει, το θυμάμαι. Όλα τα έχω καταγραμμένα. Όλα τα. Τα πληγές του Φαράω εκεί τη μέρα. Ναι, 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 ναι. Φίδια, Κρίς. Εντάξει. Ο οποίος τώρα θα μπορεί να ακούει. Όχι, ακούει γιατί εργάζεται. Εργάζεται. Με πέτυχε πριν από καμιά εβδομάδα σε δημόσιο χώρο και ήρθε με χαιρέτησε με ένα ύπουλο ύφος σε φάση. Λες και μου πουλούσε κάτι παράνομο. Μου έδωσε το χέρι του και έφυγε. Έτσι. Γιατί μπορεί να. Τώρα, εσείς εκεί που είσαστε να πούμε έτσι, μπορεί με το νέο καθεστώς να μην. Να πρέπει να μιλάτε συνωμοτικά, να κρύβετε το ριζοσπάστη μέσα στο σπορτ βουάρα. Δεν είναι και σπορτ βουάρα πλέον. Μάλιστα. Τι λέει, εκεί έχουμε ρεύμα, Σταυρούπολη. Έχουμε, εμείς δεν σταματάμε ποτέ, ρε φίλε. Τίποτε. Μια χαρά είναι. Άντε, ένα λόγο επειδή έχουμε να μας βγάλουν την ψυχή μέχρι να ξεκινήσει να κάνει. Ναι, πρέπει να κάνει. Και ακριβώς τώρα. Δηλαδή, 6 ώρα κόπηκε. Ξεκινάω την εκπομπή. Δίνω αγώνα δρόμου αυτά. 6 ώρα καταφέρνω και έχω ενεργοποιήσει όλους τους υπολογιστές εδώ να ανοίξουν. Έχω βάλει τραγούδια, είμαι έτοιμος. Και με το που μπαίνει, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι, ξαναπέφτει. Άιντε πάλι την αρχή. Και όσο όλα αυτά. Εντάξει, εμένα με είχε κολλήσει και το ίντερνετ. Ναι. Και πρέπει να περισσότερο την εκπομπή. Εγώ πάλι δεν άγω. Λέω κάτσε να δω. Ακόμη λέω έχει τέτοιο. Ακόμη. Και μετά πάτησε πάλι το start. Εντάξει. Ακόμη κάνω. Εντάξει πάλι. Πάλι. Δηλαδή 100 κατεμιές. Δεν άκουσε στην αρχή τίποτε. Μάλιστα. Τι λέει εδώ. Έχουμε καινούριο challenge τώρα. Φωτιάδες Παφούλιες. Αυτό τώρα είναι μια νέα κόντρα που άνοιξε. Ναι, ζηλεύω ένα στον άλλον τώρα. Με βάλα στη μέση. Έχω γίνει. Μίλω τη χέρι. Έτσι. Του λόγω επειδή, έτσι. Για τα μάτια. Για τα μάτια του Φόρναρ. Ακούς, με παίρνει τώρα ο Φωτιάδης και χθες λέει θα έρθεις αύριο να πάμε εκεί. Λέω Τετάρτη δεν μπορώ. Πάμε Πέμπτη. Καλά είπες. Όχι, Πέμπτη θα τον ακυρώσω για αύριο. Με το πω να έρθει Πέμπτη. Καλά που το είπες. Ωραία, μετά με λέει ο Παφούλιας. Άμα πας με τον Παλαβό δεν θέλω, λέει, μην πας, λέει, θα πάμε και μαζί. Λέω, τι δεν κάνω εγώ, θα σας συνοδεύω σε λόγο πηγή. Έτσι, έτσι. Θα παρατάμε τη δουλειά μας. Αφού είσαι οδηγός πλέον. Ναι. Θα έρθεις, λέει, να με πάρεις, λέει, από το ίντερνετ καφέ που θα είμαι στην Επτάλωσο. Θα με έχεις έτοιμα, λέει, δυο κουρασάν και μια κοκακόλα. Στο δρόμο σου είναι, στο δρόμο σου είναι. Ναι, ναι, στο δρόμο γι' αυτό. Μάλιστα. Καλά, την κλείνω εγώ δουλειά. Έτσι, άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Εκεί που έχει ρεύμα να δουλέψει ο κόσμος. Καλά και εμείς πλέον εδώ. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Good morning, motherfucker. Καλώς το, good morning. How are you? Very fine, thank you.
Ω, perfect, perfect. Έτσι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί ο... εδώ Prodigy καταρχήν. Βέβαια, σε καταλάβαμε. Δεν μείναμε και πολύ, μην τις λεχωριέσαι. Εγώ συγκλονίστηκα ακόμα περισσότερο με το δίπλα το σύντροφο, τον Ασκητή, να πούμε. Ασκητά, ασκητά. Ο Ασκητής είναι ο άλλος ο σεξολόγος. Δεν τους μπερδεύεις. Και μην λες και Ασκητή θα μπερδευτεί ο Πάφη και θα ρωτάει με ποιον όσιο είμαι. Πέρσι που είπε το παιδί που είδε το φίδι, την κοπέλα με το φίδι, εγώ πέρσι την εκπομπή την άκουγα και επειδή είμαι ακροατής ανά δύο εβδομάδες, ξεσυγκλονίστηκα ότι πέρσι την εκπομπή την άκουσα, την έζησα και χάρηκα πάρα πολύ. Έτσι, στο σαν σήμερα δούλευες βραδινή βάρδια πέρυσι τέτοια εποχή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μένα, ξέρεις. Τώρα νομίζω ότι δεν φεύγω ποτέ, ας πούμε. Έτσι, είχες αναφορά στα προηγούμενα. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Πάλι τέρας ένας χρόνος, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνάνε. Φοβερό. Ναι. Μ' αρέσει που έκανες πολύ και το αφιέρωμα στα 90's την προηγούμενη εβδομάδα που σ' άκουγα μαγνητοσκοπημένα. Είμαι σε μια 90's έτσι, σε ένα 90's mood, θα παίζουμε όλη την εβδομάδα. Ναι. Μ' άρεσε πολύ που έβαλες Baby D, το Let Me Be Your Fantasy. Μπορεί να μπει και μετά, σου, γιατί έχω μια λίστα εδώ πέρα, παίζει. Μην νομίζω ότι τα επιλέγω εκείνη τη στιγμή. Έχουμε κάνει προεργασία. Από πιο μπροστά. Κατά τα άλλα να κάνω και μια ερώτηση, ρε Μπάμπη. Παρακαλώ. Τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, τέλος πάντων, ναι. Μητσοτάκης. Ναι. Η ΧΑ μπήκε μέσα στη Βουλή. Όχι. Στα ίσα. Δεν είναι, εκτός, ναι, δεν άκουσες τα αποτελέσματα. Είχε κάτι καλό, εντάξει, αυτό ήταν ναι. Θετικό, μπράβο. Mm-hmm. Αρχίστηκε κάτι θετικό, ωραία. Έτσι. Αυτό, έγινε, σε φιλούμε, καλή ξεκούραση. Τσάω. Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος που ξυπνάει τώρα, πάντα υπάρχουν έστω και κάποιοι που επιστρέφουν από τις βραδινές εργασίες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Studio 69. Λέγεται, παρακαλώ. Good morning, both of you. Τι γίνεται? Καλά. Καλημέρα, Αναστάση. Καλημέρα. Κοίταξε. Το λάθος είναι δικό σου. Για παρακαλώ, ποιο είναι το λάθος μου? Με το που πήγες στο σταθμό, πήγες να βάλεις τραγούδι και κόπηκε το ρεύμα. Βάλε ACDC. Σωστό. Έτσι. Να τα λέμε. Να έχεις ρεύμα. Έτσι, κανονικότατα. Έμα και πρωί τώρα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ζέστη, ναι, την αισθανόμαστε, γιατί δεν μπόρεσα να κρυώσω το μέρος εδώ. Ελπίζουμε να μην κοπεί το ρεύμα. Από το σαλόνι μετακόμισε ξανά στο μπαλκόνι. Ήδη άλλαξα ένα φανελάκι, μου σκέμα. Κουφόβραση. Δεν έχεις αρκοντήσω στο σπίτι? Βρέξω είμαι, μέσα δεν μπορώ να μιλήσω, είναι το μωρό. Α, σωστό κι αυτό. Έλα μωρέ τώρα, βάλ το ασπίδες. Πώς πηγαίνουν, έχεις δει κάτι πλάνα με παιδάκια που παίρνουν γονείς στα γήπεδα και τους βάζουν το ασπίδες σαν αυτές που έχουμε, ναι, στα αεροδρόμια? Θα το ξυπνάς. Ναι, θα του βάλεις, δεν θα μιλάς. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να είναι, πες το, παιδάκια παιχτών, ας πούμε. Ναι. Και τα παίρνουν ομάδες μαζί του, οι σύζυγοι, ας πούμε, των παιχτών, και δεν έχουν μπορεί να τα αφήσουν μάλλον. Και τα κοτσάρουν εκεί τα ακουστικά και τα παίρνουν μαζί του. Και ένα αυτό, και ένα δεύτερο τώρα το καημένο το παιδάκι να ακούσει αυτό στο γήπεδο τα. Και να ακούει και τον πατέρα του. Δηλαδή είναι επίφοβο. Άντε, σου πάει καλά το παιχνίδι, μπράβο, παιχταρά μου και τέτοια. Ναι. Άμα αρχίζεις εκεί τις λάθος πάσες, αυτά τα λοιπά, να αρχίζεις να πινελίκες. Μα τι λέει για το μπαμπά? Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι. Αυτά που κάνει ο μπαμπάς στο γήπεδο τα κάνει και στο σπίτι. Έτσι. Πάντα τέτοιος ήτανε. Ούτε μια πάσα στο σπίτι μπορούσε να δώσει, να πούμε. Ούτε να πιάσει όλη την πλευρά, να πάει σαλόνι χόλ, ας πούμε, να κάνουμε εκεί το overlap. Με τίποτα. Διαφημίσεις πάντα. Έγινε, φιλιά, τσάω. Πάνω απ' όλα. Γιατί δίνουν την πάσα, κυρίες και κύριοι, οι ακροατές, οι οποίοι είναι ουσιαστικά συντελέστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπαμπή. Γρήγορα ένα λεπτό. Γιατί... Πολύ γρήγορα. Ναι. Να πει στον κύριο Φωτιάδη και να, στον άλλο τον κύριο τον Μπάφη, ναι, ότι αναλαμβάνω τον κόκκινο φούρνο στη Ροτόντα. Μάλιστα. Και άμα θέλουν, έχω το μάνατζερ εγώ, είμαι το μάνατζερ, άμα θέλουν να έρθουν να τους κάνω συνέντευξη, interview. Χτυπάς πέτρινο φούρνο με κόκκινο φούρνο. Ω, κόκκινο φούρνο Ροτόντα είμαι εγώ. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Άστασάρε, άστασάρε. Άπησε εμένα ότι από τις αίρες αυτά. Τρώω εγώ κουλούρια στο κόκκινο. Και ξέρεις γιατί πήγαινα στο κόκκινο? Γιατί είχε κλείσει ο άλλος ο φούρνος στο Φαργκάνι. Άντε τώρα, βρε.
Όταν έτρωγα εγώ κουλούρια. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έτσι ξεπερνάμε τις αντικσότητες, ξεπερνάμε τα πάντα εδώ στο λόγο επειδή και είμαστε δυνατοί και αγέροχοι. Ούτε καλά καλά δώσαμε τι ημέρα έχουμε σήμερα. Σάμα τις έχει νόημα στο λόγο επειδή ο χρόνος έχει σταματήσει σε ένα υπερπέραν. Λοιπόν, πρώτη μικρή ανάπαυλα. Μετά, ναι. Έχω εξαιρετικό σαν σήμερα. Εξαιρετικό σαν σήμερα, κράτα το και από όταν πούμε τα διαδικαστικά της ημέρας. Κοίταξε, πώς το είπα χθες, ας πούμε, το πρώτο μισάωρο έκανα ένα παραλληλισμό που τον ξέχασα τώρα. Μπορεί να θυμάται. Είπα κάτι που με άρεσε, αλλά τώρα το ξέχασα. Εντάξει, γιατί να μην μας κατηγοράτε ότι λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 με δροσερές μουσικές σήμερα για να ξορκίσουμε και το ξέρω αν πρέπει να το πούμε κακό της ζέστης, αλλά να αντιμετωπίσουμε τα προβληματάκια που υπάρχουν είτε στα ρεύματα είτε στα χαλασμένα τα air condition. Δυνατή όμως εδώ στις επάλξεις. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στο διαδίκτυο μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας να στείλουμε τις καλημέρες μας στην παγωμένη Νορβηγία, την δροσερή μάλλον, στον φίλο μας ο Στράτο, ο οποίος δεν μας ακούει μέσω διαδικτύου καθότι το blackout επέφερε προβλήματα στην αναμετάδοση και στην επικοινωνία. Μας τα χάλασε, λέει, το internet radio και στις δύο πλατφόρμες κάνει λούπες. Θα κάνω χωρίς λόγο επειδή. Λέει ο φίλος μου ο Στράτος. Να μας ακούς στην επανάληψη. Το βάλεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επί αυτού. Αν το χειριζόμασταν και εμείς στο internet, μια χαρά θα τα καταφέρναμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το αφιέρωμα στα 80's και να βάλεις το Touch Me από τη Σαμάθα Φόξενε. Ναι, εντάξει. Και να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στον κύριο που έχει δίπλα σου και να του πεις να πάρει και το πτυχίο κάποια στιγμή. Έλα, τώρα μην ξύνεις πλήγες, σε παρακαλώ. Κάποια στιγμή να το πάρεις, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα με αν είναι να δώσω εγώ εξετάσεις να το πάρεις, δεν έχω θέμα. Σκονάκια κάνω πολλά. Έτσι. Τώρα με τον Κυριάκο, φαντάζεσαι. Είναι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ότι με νέα διακυβέρνηση θα πάρεις πτυχίο. Σίγουρα εννοείται θα γίνει αυτό γιατί πρώτα απ' όλα θα μας διαγράψει να το πάρω. Γιατί έχει μια οχταετία άλλη μπροστά. Πώς τα διακρίνουμε τα πράγματα. Άστα να πάνε. Οπότε. Εντάξει, κάποια στιγμή μέσα καταφέρεις. Τετάρτη, όχι τρίτη είναι σήμερα, εντάξει, όχι τετάρτη, βιάστηκα να φάω τις μέρες. Τρίτη 9 του μηνού, 9 Ιουλίου, Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Παγκράτιος εορτάζει και η Παγκρατία, το Παγκράτη, γιατί να μην έχει ας πούμε Αγίου, να σου πω, Αγίου Ντεπό. Ξέρω εγώ, μια τέτοια ρε παιδί μου γιορτή. Ελάτε. Και έχει μόνο εκεί τους Αθηναίοι, στο Παγκράτη. Που είναι έτσι, ας πούμε. Είναι αδικίες, η εκκλησία βλέπεις, είναι. Προτιμά τους κάτω. Είναι αθηνοκεντρική, ας πούμε. Είναι πολύ αξιοποιητική προς Αθηνών και πας σε Ελλάδος. Γιατί. Γιατί μόνο η Κρήτη να έχει δικό της. Έχει δικό της. Ναι. Δεν είναι πάση Ελλάδος η Κρήτη. Τι μαθαίνει κανείς. Εκτός Κρήτης. Θρησκευτικά νέα. Σοπαρέ. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζαμε. Εντάξει. Είναι ο λίγο τίσα την κυβέρνηση η οποία θα ορκιστεί σήμερα. Πόσα προσώπατα έχει από την Βόρεια Ελλάδα. Είναι Βόρεια Ελλάδα. 51-52. Εντάξει, ο λίγο μελές και ευέλικτο το σχήμα. Είναι ευέλικτο. Νομίζω ναι. 51 χωράνε ακριβώς ένα πουλμαντό. Άμα μπήκε ένας μπροστά στη θέση δίπλα στον οδηγό. Εντάξει, μια χαρά. Όχι, είναι καλά. Εντάξει, 51 είναι. Από τη Βόρεια Ελλάδα έχει 3-4. Έχει τον Μακεδονία Στράκης, εντάξει. Ναι, okay. Εντάξει, φαντάζομαι και κριτικό. Γιατί όχι, θα μπορούσε, ρε παιδί μου. Έχει τον Καραμαλή που εντάξει, η ιδιότητά του ως Καραμαλή υπερτερεί τη ιδιότητά του ως Μακεδόνα. Δεν τον έβαλε δηλαδή για σαίρεο. Είσαι πρώτα Καραμαλής και μετά όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ο τρίτος Καραμαλής αυτό το Υπουργείο, λένε. Ο τρίτος Καραμαλής. Εγώ δεν ξέρω πότε υπήρξε ο Κώστας σε αυτό, αλλά διάβασα κάποιο είναι ο τρίτος. Υπήρξε ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί τον Κώστα τον Καραμαλή τον έχουμε κατευθείαν στο μυαλό μας. Νομίζω ότι είχε πρωθυπουργό. Ναι, ότι ουδέποτε
εκτέλεσε βουλευτής και τέτοια. Να σου πω ότι ακόμα έχω μια επιφύλαξη. Νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ υπουργός. Ναι, αλλά λένε. Στον Τσίπρα δηλαδή. Αλλά ήταν και υπουργός. Αλλά κάπου διάβασα ότι είναι ο τρίτος που πέρασε αυτό το υπουργείο και τώρα δεν ξέρω. Εντάξει. Ήταν και ο Εθνάρχης. Ο Εθνάρχης ήταν σίγουρα από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Δεν ήταν και ο Αχιλλέας. Λογικά δεν θα διατελέσει. Αλλά δεν ήταν ο Αχιλλέας, γι' αυτό είναι ο τρίτος. Ναι, ναι. Γιατί και ο Αχιλλέας, α πούμε, και ο πατέρας του δεν είναι ο πατέρας. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής ήρθε στη γιορτή κερασιού της Αναστασιάς και. Εντάξει. Από εκεί πήρε το χρήσμα. Λοιπόν, ήταν Αραμπατζή και Καραμαλή στη γιορτή κερασιού. Και οι δύο υπουργοποιήθηκαν από όσους πατήσαν το πόδι στα ιερά χώματα της Αναστασιάς. Και ένας τρίτος, τότε το είχα πει που μας είχε δώσει κάτι φυλάδι και είχε πει ότι θα είμαι τώρα που θα βγει ο Κυριάκος, εγώ στα νομοσχέδια από πίσω, εγώ θα τα κάνω. Από τους τρεις που έβγαλε. Δεν θυμόμαστε καν το όνομά του. Ναι, μπορεί να μην εκλεχθεί καν βουλευτής, ας πούμε. Εντάξει, ακόμη χειρότερα. Ο συγκεκριμένος. Έτσι. Ναι, ποιος άλλος είναι. Είναι ένα, εντάξει, μετά update. Ναι. Γιατί στην αρχή και εγώ νόμιζα ότι αυτή δεν ήταν. Ήταν ο Εθνικής Άμυνας είναι από την Καβάλα. Και... Εντάξει τότε, τι κατηγορώ άμε και λέμε και ότι υπάρχει είναι... και ο Βεσιρόπουλος από την Ημαθία. Και ένας παρά το πρωθυπουργό, ένας σύμβουλος εδώ. Έχει σώσει τη Θεσσαλονίκη, παίζει τελευταία φορά να ήρθε όταν ήταν δύο χρονών. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι... Από τη σχολή, από το τμήμα δημοσιογραφίας. Ναι, και, είναι... και παοξής λένε όλοι. Και παοξής και κάνω εγώ τώρα, είναι σειρά Σία Κοσιόνι. Επίσης, τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος θα την κάνει αυτή τη σύνδεση, γιατί τα μαλλιωτάγαρα που φτιάχνουν τα ρεπορτάζ δεν έχουν ιδέα, ας πούμε. Η Σία Κοσιόνι έχει διατελέσει εδώ πέρα φοιτήτρια από εδώ. Η Σία Κοσιόνι είναι Θεσσαλονικιά. Δεν έχω ιδέα, δεν νομίζω. Μάλιστα, δεν νομίζεις. Θα το ξέραμε. Θα το ξέραμε. Τα παιδιά μας εμείς τα ξέραμε. Έχουμε μητρώα. Τις μαθαίνουμε. Ναι, ήτο στη σχολή αυτά, εκεί δεκαετία, τέλη δεκαετία του 90. Όταν ήταν η σχολή της δημοσιογραφίας στην παραλία δίπλα στην Αμερικανική πρεσβεία σε ένα ετοιμόρομο, στο Μανταλίδιο, ακόμα ετοιμόρομο που παίζει να παραμένει. Οπότε κάνω έτσι, ας πούμε, μια αναγωγή και δεν ξέρω αν κατά πόσο, ας πούμε, υπάρχει. Α, όχι, αυτός ήταν διευθυντής του γραφείου του Χρυσοχοίδη. Εντάξει, ο Χρυσοχοίδης δεν είναι στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, τώρα πιάνε. Τώρα. Ο οποίος διαγράφηκε. Από... Εμένα η πορεία μου ήταν ότι ήταν ακόμα. Αυτό τώρα λίγο θύμισε. Ας πούμε, τι να, πες ένα παίχτη τώρα που μεταγράφηκε από μια ομάδα σε άλλη. Ξέρω τι να σου πω. Ο Σαλπικίδης. Έχει κολλήσει η βελόνα. Ρε εσείς έχει περάσει ο Σαλπικίδης να πούμε τρία μνημόνια και ο Σαλπικίδης έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έστω, θα το χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα. Ο Σαλπικίδης να μεταγράφεται από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και να βγαίνει ο ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση και να λέει τιμωρούμε. Διακοπή συμβολέου, ας πούμε, τον ποδοσφαιριστή υπαριθμών, ξέρω εγώ, 14, διότι, ας πούμε, δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της ομάδος. Είναι κορυφαία, κορυφαία διαγραφή. Έτσι, μας έβαλε τα γυαλιά. Θα πεις λίγο το σαν σήμερα που θέλεις να το αναφέρεις. Θα το πάρουμε μέσα στο κανονικό σας. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα, κάτσε να δούμε εδώ τι έχουμε. Καλημέρα, πελάτηδη. Δεν μας ακούει. Καλημέρα. Τώρα που έγινε υπουργός άμυνας Καβαλιώτης, θα γίνει και αεροδρόμιο στην Τούζλα. Γιατί εκεί στο αεροδρόμιο που έχετε στη Θεσσαλονίκη έχετε πολύ ομίχλη να πηγαίνω. Έρχονται τα ταξί να βγαίνει κανένα φράγκο να έρθει η ανάπτυξη. Μάλιστα. Και να πηγαίνουμε και στις ελευθερές. Μάλιστα. Καταλαβες. Κατάλαβα. Ούτως ή άλλως στην Καβάλα προσγειώνονται. Τι. Ούτως ή άλλως στην Καβάλα προσγειώνονται. Έχει και στην Καβάλα αεροδρόμιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Λάνια. Καλώς τον να. Πες αυτό του Αθηναίου να μην βγαίνει πολύ γιατί να μην κατεβώ κάτω στην Αθήνα έξτρα. Έτσι. Και τον κάνω, δεν ξέρω τι να τον κάνω. Έτσι, άντε, γιατί μας τα παραζάρισε. Πρωί-πρωί έχουμε και τη ζέστη. Μάλιστα. Φτάνει που μας κόβουν το ρεύμα. Έτσι. Είχαμε η παλιά κυβέρνηση μας όκουβε νερά, τηλέφωνα, ό,τι διάλογο. Ίντερνετ για κυτέρια. Ποια κυβέρνηση, Ελβετία. Στο καντόνι, εκεί. Στην Ελβετία καμιά φορά δεν κόβηκε το ρεύμα, 53 χρόνια. Σοβαρά. Σοβαρά. Μάλιστα. Τα ρέματα εδώ πέρα. Μπάμπη, ναι. Το ρέμα εδώ πέρα είναι στη γη κάτω. Δεν έχει κολόνες και τέτοια στην ενέργεια. Δεν έχει κολόνες. Μάλιστα. Δύο μέτρα κάτω στη γη. Όλη μια μέρα εκεί θέλω να πούμε. Σαν μια κολόνα της ΔΕΗ, δύο μέτρα κάτω από τη γη. Να πώς βγαίνουν και τα τραγούδια. Μέσα στη ζωή είναι αυτά. Δεν μου λες, ακουγόμαστε από το ίντερνετ τώρα. Εσύ στην αρχή που άνοιξες, ναι. Σε άκουγα. Μετά κόπηκες. Τρία λεφτά. Γιατί εγώ έχω δύο ίντερνετ έχω. Έτσι. Άμα δεν πιάσα. Αλλά ναι, εγώ, το στρατιωτικό. Εγώ από είπες τίποτα. Κάτι μουρμουράει. Άστον. Μουρμουράει. Ποιος είναι εκεί πέρα ο Αναστάσης? Μας κοιτάς. Ποιος είναι? Μας κοιτάς. Ναι.
Σκητάζει αυτός με το φίδι. Μη βάνετε φίδια. Οπότε τώρα εκπέμπουμε μέσω ίντερνετ, μας ακούς στην Ελβετία. Ναι. Α, ωραία. Ναι. Τέλεια. Αποκαταστάθηκαν όλες οι βλάβες, παιδιά. Επιστρέψαμε στην ομαλότητα. Είναι... κανονικότητα. Ναι, μάλιστα. Μπορεί αλλού να μην πιάσει, άλλο κράτος μπορεί να μην πιάνει. Αλλά. Πώς σου φαίνεται ότι θα έχουμε δύο σεραίους, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Εντάξει, πρωθυπουργό είχαμε, αλλά έτερον εκάτερον. Κοίταξε. Εγώ απορράω. Από αράω. Ναι. Είμαι πεστονάω να σταματήσω να μιλάω γιατί άναψαν τα λαμπάκια. Τώρα που έχουμε το ρεύμα. Λοιπόν, εμάς μας δεν επιτρέπεται να ψηφίζουμε έξω που είναι. Γιατί βάλει μας τα προξενία στις πρεσβείες και να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε Καραμαλή. Έτσι κι άλλως βγήκε ο Καραμαλής όμως. Εντάξει, μια χαρά. Οι ΣΕΡΕΣ κάναν το καθήκον τους. Πάντα, θα κοντώ. Δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μάλιστα. Εγώ απορράω. Ναι. Για το Μακεδονικό. Ναι. Οι Μακεδόνες πόσο τις εκατό πήρε Τσίπρας, ρε. Πόσο πήρε, για. Ναι. Στη Μακεδονία. Πόσο πήρε. Δεν ξέρω. Πόσο πήρε. Δεν ξέρεις, πώς δεν ξέρεις, άλλα τα ξέρεις. Αυτό δεν το ξέρεις. Μας δουλεύεις και εσύ πρωί. Πόσο πήρε, πες, καταποντίστηκε. Δεν πήρε. Άσε τώρα που πήρε 31%. Στην πρώτη και πολλά πήρε. Και πολλά πήρε, ναι, μάλιστα. Όντως, ναι, και πολλά πήρε. Γι' αυτό λέμε. Αλλά και οι Μακεδόνες οι πατριώτες, έτσι. Κάτι Σεραίοι και κάτι τέτοιοι και κάτι Θεσσαλονικής. Λοιπόν. Πόσοι το ψήφισανε αυτοί οι πατριώτες. Οι πατριώτες το ψήφισαν, μάλιστα. Γι' αυτό λέμε πόσους Μακεδόνες έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Αυτό εξετάζουμε τώρα, να δούμε πόσοι Μακεδόνες υπάρχουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Καλά, κοίταξε τώρα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει πώς έβαλε, αυτά τα ξέρει αυτός. Πώς, δεν θα βάλει εδώ από το Βορρά, όλοι βγάλει. Από την Αθήνα θα είναι. Δεν γίνεται. Περίμενε τώρα. Περίμενε όσοι κατεβαίνουν κάτω στην Αθήνα και εδώ κάποτε επί Πασόκ ερχότανε αντρόγυνα. Τι αντρόγυνα. Δάσκαλοι για τα παιδιά τα δικά μας να τα μάθουν οι γράμματα. Ναι. Λοιπόν, στις αρχές δεν είχαμε δασκάλους, μετά τους στέλναν 2-2. Ναι. Και δεν φτάνει που πληρώνοντανε από το ελληνικό, πληρώνονταν και από εδώ πέρα, δύο μισθούς πέρανε. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Σοάρα. Θα τα ξέρουμε εμείς. Έτσι. Δύο μισθούς. Δυόμιση με τα ψηλά. Ο σύλλογος, εδώ που είχαμε το σύλλογο, το σχολικό είχαμε, λοιπόν, τους πληρώναμε και το σπίτι. Είχαν απέτηση. Να τους πληρώνουμε και το νίκιο. Κοπήκαν όμως αυτά τώρα. Δεν υπάρχουνε. Κοπήκαν τα γράμματα. Εγώ λέω κόψουν και τα γράμματα. Ναι. Δεν έρχονται δασκάλοι καθόλου. Ναι, έτσι. Πού να έρθουνε. Κότες για ελάτε. Κοτούλες. Λοιπόν, έγινε. Σε χαιρετούμε. Άντε, λοιπόν, τα φιλιά μας στην εξωτική. Και πέτω του να θέλει να μην ξαναβγεί. Να μην ξαναβγεί. Γιατί θα κατεβώ κάτω. Έτσι, σένα θέλουμε. Άντε, φιλιά, τσάω, τσάω. Τα είπα γαλακτισμένος ο μαγικός φίλος μας ο Αράου. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πες τον αυτό. Έλα. Κι όμως. Είδες, ήταν αναμενόμενο. 2-31-0-287 και 3 τάρια. Κανένας άλλος. FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας, καλημερίζω τον φίλο μου τον Κώστα που με ενημερώνει ότι μας ακούει κανονικά από e-radio. Παίζουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οπότε όλος ο πλανήτης Γη είναι πλέον συντονισμένος με τον λόγο επειδή. 9 του Ιούλη. Και ποιο είναι το συγκλονιστικό σαν σήμερα που θέλεις να αναφέρεις και το είχες έτοιμο? Ήμουν έτοιμος από τώρα. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν πέρσι, ναι, θα ήμουν στην εκπομπή, ναι, αλλά δεν ήμουν. Αυτό. Γιατί. Δεν ξύμνησε. Όχι, τι? Ήταν η μέρα που σε είχα αφήσει να γυρίσει με ένα φορτηγάκι που έπεσε σφαγιανάκι. Από το πάρτι στο πλαγιάρι. Γι' αυτό το θυμίζω. Α, ναι, είχαμε πάει σε ένα πάρτι. Έπαιζα μουσική σε κάτι. Παιδιά που πέραν πτυχίο και πήγε ο Αναστάσης να δει πώς είναι να κάνεις να μοιραστεί την τεχνογνωσία μαζί τους. Έτσι. Ναι, και όντως. Και ήταν.
Μέσα στο συμβόλαιο υπήρχε ότι εντάξει, ρε παιδιά, να έρθω να σα παίξω μουσική στο πλαγιάρι, αλλά κάποιο με φέρει στην εκπομπή. Ο Αναστάσης είπε: Εγώ. Έτσι. Ήταν η πρώτη μέρα που είχα πάρει πίσω το δίπλωμά μου. Στο πάνω μου. Και ήταν ο πρώτο που βγήκε off από όλο εκείνο το βάρ. Εντάξει, κατάφερα και γύρισα. Α πούμε ένα φορτηγάκι, με αφήσανε κάπου στην Εγνατία. Εντάξει, όταν μου την είπαν την ιστορία αυτό το πρωί, λέω: Εντάξει, λογικά δεν έχει νεφρά τώρα. Τα καταφέραμε. Έτσι, ιστορικά σαν σήμερα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Δεν το λέω, βαριέμαι. Θα μείνει με το. Πες το και πες τώρα. Εντάξει, οκ. Τα είπαμε όλα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην ομαλότητα, στην κανονικότητα, με την αποκατάσταση της τάξης. Με ναι, κυβερνήσεις πέφτουν. Μα οι αγαπημένοι τα τραγουδούσαμε τόσα χρόνια και εμείς ως ορχήστρα, ως φιλολόγο επειδή. Εντάξει, γιατί στην αρχή είχα διαβάσει χθες ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Σαλονικέας, δεν υπάρχει ούτε ένας Μακεδόνας, δεν υπάρχει. Σαλονικέας δεν υπάρχει. Μόνο Καράογλου στο Μακεδονία. Εντάξει. Όχι, από την Α Θεσσαλονίκη που έβγαλε και 7. Ναι, δεν υπάρχει κανένας από την Α Θεσσαλονίκη. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύεις δηλαδή. Δικαιολογείται ναι. Στη βάση του ότι όλοι αυτοί μέχρι πριν ένα μήνα που καταλάβαν ότι θα γίνει πρωθυπουργός ήταν εναντίον του. Α, έτσι. Έχουμε τέτοια ζήτημα. Ναι, όπως και να έχει όμως. Τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που εκλέγει και την μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Την πόλη του Νταμπλούχου Ελλάδος έτσι, μέχρι πρότινος υποψηφίου για του χρόνου, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα. Όχι, λες και εσύ. Γιατί, πού το βασίζει αυτό. Πολιτική αλλαγή τώρα. Άλλο, αυτό δεν παίζει μπάλα. Η πολιτική αλλαγή είναι το θέμα. Να κάνεις μεταγραφές, α πούμε. Εννοείται, αλλά επειδή έκανε πολύ καλή μεταγραφή στη θέση του Υπουργού Αθλητισμού. Λευτέρης Αυγενάκης. Ναι, τώρα εδώ είναι συντοπίτης εκεί. Συντοπίτης. Εγώ έχω δει φωτογραφίες στο Instagram ότι ήταν παρόν στο γήπεδο της Τούμπας. Είχε έρθει για να ως γραμματέας του κόμματος για να αποκαταστήσει τη σχέση του Προέδρου την εποχή εκείνη με το πολύ ξύλο το επικοινωνιακό με τον Ιβάν. Μάλιστα. Εντάξει. Λες θα παίξει ρόλο, δεν νομίζω. Ας πούμε το θέμα είναι να πάρεις κανένα γάβα. Αμυντικό γάβα ψάχνουμε πάλι. Με τον Κάτσε θα είσαι φέτος. Το κέντρο και η μεσαία τάξη θα δώσει. Έτσι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα μας το. Καλημέρα. Κάτσε να μιλήσει και με τις δύο. Μίλα και με τις δύο γραμμές. Πες αυτόν από τον Αράου, μ' ακούς. Έλα, μίλα, ναι. Λοιπόν, πες αυτόν από τον Αράου ότι δεν είμαστε. Το κλείσε το άλλο. Κρίμα, μας το χάλασε. Παίρνει από δύο τηλέφωνα. Σου πώς τα καταφέρνει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Πες του να φύγει και να πάει να. Έτσι. Εδώ πρώτη τσι και πάλι. Έτσι. Λοιπόν, Σία Κοσιόνη, πέρασε το 99 το 2000, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν σε κοινή παρέα, τα είχε με ένα φίλο μου. Να τη πω, άκου τώρα εδώ τι βγαίνει. Παγκογιάννη, ακούς. Όσο εδώ δεν λέω παραπάνω, δεν υπάρχει. Γιατί, εντάξει, ναι, το 99, πώς τον είπαμε αυτόν τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Σκέρτσος. Σκέρτσος. Το 76 γεννηθής είναι, άρα κάπου εκεί θα πέρασε και αυτό στο. Όχι, το 99 πέρασε Κοσιόνη. Ναι, και μάλιστα μετά από ένα χρόνο τα είχε φτιάξει και με τον Λεάνη. Ναι, κάτι και για αρκετά που... χρόνια. Ναι, ό,τι το 81 γεννήθηκε, δηλαδή τόσο μικρή. Είναι τόσο μικρή, ναι, την είχε για πιο μεγάλη την Αισία. Μάλιστα, πιο μικρή από εμάς. Κι όμως. Ρε, μην αποκαλύπτεις τα χρόνια σου, ρε πάντα. Εντάξει, τέλος πάντων, στη σχολή υπήρχε βέβαια το μεγάλο το τεμ. Ήταν πραγματικά, γιατί όλοι τώρα μνημονεύουν τη Ζία Κοσιόν, ήταν η Άσπα Τσίνα. Αυτή ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγει μέσα από τη σχολή δημοσιογραφίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αυτή είναι πιο παλιά όμως. Ναι, με καθηγήτρια Άννα Παναγιωταρέα βεβαίως. Α, ναι, υπήρχε και τότε όμως. Ναι, ήταν εδώ και ήταν, ας πούμε, εντάξει, ήταν τέλος πάντων. Αυτό. Άννα Παναγιωταρέα, η κόρη της κατέβηκε υποψήφια, νομίζω δεν βγήκε. Αλλά... Βγήκε όμως, έγινε υπουργός πολιτισμού ή η άλλη. Μαζί εκεί στο. Έχω πει Άννα Παναγιωταρέα, κυρία, λέω, κάνω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο τότε με το θέμα του τάφου. Λέω να σας βγάλω το πρωί. Αγάπη μου, λέει, ξέρεις πώς με ζητάνε. Σιγά μην βγω σε σένα. Έτσι, φιλιά, τσάω. Περίμενε. Ναι. KLF, KLF gonna rock you. Μέσα. 1990. Gonna πώς? KLF. Ναι, KLF. KLF is gonna rock you. Is gonna rock you. KLF οι οποίοι έχουν κάνει το εξής άμυμη. Το είχαν πάρει, τότε είχαν κάνει μια τεράστια επιτυχία. Και είχαν πάρει πάρα πολλά λεφτά και βγήκανε live, υπάρχει βιντεάκι στο οποίο καίνε τα χρήματα, λίρες, δολάρια, τι είχαν πάρει, τα καίνε.
Ένα εκατομμύριο. Τώρα ανέβηκαν ναι. ακόμα πιο πολύ στην υπόλοιψη ναι, ήταν λίγο κουκουρούκο, ας πούμε. Υπάρχει αυτό. Μπράβο, κάψαν μπράβο, τα λεφτά που πήραν από το συμβόλαιο. Έτσι. Λοιπόν, έγινε. Σε φιλούμε. Ακόμα καλύτερος άνθρωπος μετά από αυτό. Ευχαριστώ. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Πες αυτόν από κάτσε, τον αράδο. Κάτσε, είσαι στην άλλη. Άσε τώρα να το ακούσεις. Πες αυτόν από τον αράδο. Το ακούς πούρε και στις δύο, και στις δύο. Ότι αν κατέβουμε από τον Αβούργο και την Παταλία και την Πολιόνια. Ακούτε, τώρα κατεβάζω την άλλη. Τώρα έπεσε η άλλη. Μόνο στο λόγο επειδή κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά. Εννοείται. Πλέον να παίρνω κάθε ακροατής έχει διπλή. Όσοι έχουν δύο συν να καλούν, ας πούμε, στο 231-0. Ποιος εδώ πέρα. Ναι. 231-0-287 και 3 οκτάρια. Συνομιλείς με τον. Τα έχω με τον εαυτό μου. Συνομιλείς με αυτόν. Στο πρωινό, κυρίες και κύριοι, της 9ης του Ιούλη. Δεν δείχνει να έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Δηλαδή, μέχρι 33 φτάνει. Όπως, ναι, αυτά ξεγελάνε. Ξεγελάνε, το θέμα είναι. Έχει ένα λίβα. Ναι. Έβγαζε το χέρι, έξι το αυτοκίνητο και μαύριζε το. Το πώς το αισθάνεσαι είναι μέσα σου, το τι βιώνεις και τι κάνεις. Αλλά θα το ξεπεράσουμε αρκεί να μην έχουμε διακοπές ρεύματος. Ελπίζω από τη στιγμή που είμαστε εδώ κανονικότατα και έχουμε τη φωνή μας. Εντάξει. Καλά πάμε και έχουμε τα αρκοντήσω γιατί αυτή είναι ο μεγαλύτερος μας φόβος. 7 η ώρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή πάμε να κάνουμε μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε ξανά με Cotton Eye Joe. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά παιδί μου τις παλές εποχές τα ακούγαμε εκεί όταν ήμασταν. Ναι, πίναμε εκείνες εποχές. Comfort Cola, ξέρω εγώ τι ήταν. Γιατί κάθε γενιά έχει ένα δικό της ποτό που είναι το έτσι της μοδός. Ναι. Ναι, δεν θυμάμαι κιόλας. Μπίριτσες. Συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας 7 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα προσθέτεται στην παρεούλα. Γενικότερα προβληματάκια με το ρεύμα είχαμε χθες και στην Καλαμαριά. Και λογικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει να κάνει με την εκτεταμένη χρήση των air condition. Είχαμε και εμείς τα προβληματάκια μας το πρωί. Παρ' όλα αυτά όλα καλά. Η εκπομπή πηγαίνει όπως την ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος ημέρας. Ωστόσο, αραιές νεφώσεις προβλέπονται να αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 ως 33 βαθμούς. Θα έχουμε μια έτσι δροσούλα, αλλά περιφερειακά του κέντρου χαμηλότερη θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι μας λες, μαρέ! Στην Κασάνδρα Χαλκιδικής 23 μέχρι 31 και έθριος ο καιρός. Όπως και στην Συνθονία για όσους ενδεχομένως να κατευθυνθούν για μια βουτίτσα ή να βρίσκονται εκεί. Άκουσα προχθές πήγα μια. Πέταχτηκα και εγώ μια στη Χαλκιδική. Πιάνει Sport FM. Αθηναϊκού σταθμού ή πιάνουν στη Χαλκιδική. Ναι, δεν ξέρω. Μπορώ προφανώς με κάποιον αναμεταδότη. Ακούνε εκεί του αθηναϊκού σταθμού και δεν διορίζουν μετά εδώ Θεσσαλονικού τι κυβερνήσει σα. Χαλάνε τα μυαλά του κόσμου στην Ελλάδα. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα, θα φαντάζομαι και οι 3-5 θα είναι κατελημένοι στο Δευτέρι. Καλημέρα στην πρώτη. Μηδέν εδώ, καλημέρα έτσι και κερδίζει και την εκπομπή. Καλημέρα στη δεύτερη. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό να το αράω. Ωραία, κρυγιά. Κάτσε. Είναι από δύο γραμμές, είναι σαν διάγγελμα. Μίλα στον εαυτό σου! Μίλα στον εαυτό σου! Μίλα στον εαυτό σου! Ένα στον άλλον! Καλημέρα στη γραμμούλα! Καλημέρα! Δεν είμαι ο Λευτέρης και είμαι καλά! Έτσι! Ασκητά, μην μιλάς ρε, να έχουν τα λαμπάκια! Ήρθες στην εκπομπή και θέλεις να μιλάς κιόλας! Έτσι! Λοιπόν, να πούμε για τον νομό Σερών, ότι νομίζω ότι είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο κάστρο. Το δεύτερο. Το πρώτο είναι η Λακωνία. Ναι. Όχι, καμιά η Καστοριά. 50%. 50% κάπου εγώ δεν τη διαφορά. Στη Λακωνία διαφορά ήταν 30 βάλε. Ναι, 50% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Είναι το νούμερο ένα. 50% πρέπει να ψήφισαν και στον νομό Σερών. Αλλά αυτά είχαν φανεί τα μηνύματα. Γιατί βγήκαν κάποιοι και είπαν τι ψηφίσατε και κάνατε. Κάποιοι από χώρες του εξωτερικού που συναλλάσσονται με φράγκα.
Ναι, αυτοί που παρατούσαν τις σκοπιές εκεί στα Πετρίσια και σε αυτά και είχαν αφήσει τη χώρα και, και μπήκαν όλοι οι εφιάλτες. Αλλά δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Οι οχτροί, μάλιστα. Ναι, δικαιολογούν δίθεν παιδικοί έρωτες και αυτά. Και έχει μείνει ιστορία στο Πετρίτσι, έτσι, πώς τρυπήθηκε η Ελλάδα τότε. Μάλιστα. Αυτά δεν τα λένε. Τσάω, τσάω. Κόντρα μεταξύ των ακροατών, πανταχώδες. Καστοριά 50,2 Νέα Δημοκρατία πήρε. Στο Ηράκλειο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 43,2. Είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά που σημειώσανε τα κόμματα στην Ελλάδα. Στη Ροδόπη. Το Κινάλ 22,2%. Πασοκάρα Ροδόπη επιμένει. Λογικά κατέβαζε καλό μουσουλμάνο. Ναι, ναι. Σάμος Ικαρία παραδοσιακά το Κουκουέ 14,5%. Στη Φλόρινα η ελληνική λύση πήρε 7,3%. Στη Κέρκυρα τον πέρα 25%, επειδή είναι κοσμοπολίτες εκεί. Μάλλον στη Κέρκυρα. Είναι, έχουν έτσι. Πίνουν κοκτέιλ. Πιο φάνκι. Κουάτε το μέρα 25,4,9% και στη Χαλκιδική Χρυσή Αυγή 5,3%. Θα έχουμε πει για τη Χαλκιδική γενικότερα. Ακούνες Sport FM αυτό και βάζουν τη χωριάτικη πόσο την έχουν να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας πέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Επειδή ξέχασα να πω, λοιπόν. Παίρνε σε δύο γραμμές. Γιατί δεν παίρνεις και εσύ σε δύο γραμμές να σε έχουμε. Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Λοιπόν. Αυτά μόνο ένας θα κάνει. Χαιρετισμού στον Πρότιτζι και να πω ότι η Χρυσή Αυγή έκανε ένσταση. Ναι, για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Ναι, γιατί τις έχουν ακυρώσει πολλούς σταυρούς που ήταν αγκυλωτοί. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Χτες κάναμε μία ποδοσφαιρική, γενικότερα όλη η διαδικασία ήταν άκρως ποδοσφαιρική. Ο Τσίπρας συνέχεια μιλούσε, οι επικοινωνιολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ δώσανε ρέστα στο φινάλι και στον τεμαράς των εκλογών. Ναι, ναι. Το ένα πίσω από το άλλο πάλι για Όσκαρ βραβείο. Ποιος σκέφτηκε αυτό το... Να μου πεις, ας πούμε, σου λέει πρέπει να επηρεάσουμε τους ακροατές των αθλητικών ραδιοφώνων. Θα γυρίσει το ματσάκι, τίποτα δεν έχει τελειώσει, έτσι το πήρε και η Μάντσεστερ, έτσι το πήρε και η Λίβερπουλ και δεν ξέρω και εγώ τι. Ποσός που γύρισε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά υπήρχε πολύ έτσι ποδοσφαιρική προσέγγιση και χθες σταθήκαμε λίγο στο μεγάλο χαμένο και αυτό των εκλογών για έκτη συνεχόμενη εκλογική διαδικασία. Τον Παναγιώτη Κοκόρη είχε ένα εκτενές αφιέρωμα η εκπομπή μας. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ποδοσφαιρικής προσέγγισης μορφή που μπορούμε να την ταυτίσουμε. Ο Νίκος Οταχιάος, ο οποίος σε ένα μήνα έχασε και τους δύο στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο. Και ζητήσαμε από τον κόσμο του λόγο επειδή να μας κάνει τον παραλληλισμό με ποια ομάδα θα μπορούσαμε να τον έτσι ταυτίσουμε. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, εσύ να σου έφερνε ας πούμε τον Παναγιώτη Κοκόρη, τον ταυτίσαμε με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ με τα μπέλα πάνω. Ναι, ναι. Λούζερ, αλλά τον Νίκο Τραχιά με ποια ομάδα? Εμένα θα μου ερχόταν. Μπενφίκα. Όλη την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα η οποία πότε τα χάσε όλα, πότε ήταν αυτό. 13-14 κάπου εκεί ήταν. Είχε σε μια εβδομάδα και χάσει τα πάντα. Ναι, ναι, και η Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο. Έτσι. Ο πασχετικός ο ΠΑΟΚ, ο παλαιός, ο ορθόδοξος, μια ζωή έφτανε στο τέλος και σε ένα μήνα τα χάνε όλα και πρωτάθλημα και κύπελο από τον Άρη. Επίσης ήταν μια ωραία. Μας γράφουν εδώ στο λόγο επειδή ο φίλος μας ο Γιώργος ότι ο παδό λέει Εθνικής Αγγλίας πριν το παγκόσμιο. It's coming home, it's coming home. Θα πάρουμε τη δημαρχία, θα πάρουμε τη βουλευτική έδρα. Τίποτα τελικά ο Νίκος Οταχιάος. Ήταν μακράν η πιο αποτυχημένη εν τέλει επιλογή. Γιατί κατά τα άλλα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τα πήγε πολύ καλά στις περισσότερες επιλογές. Αλλά εδώ στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Και ίσως το ότι δεν βγήκε ο Νίκος Οταχιάος όθησε στο να μην υπουργοποιηθεί ή υφυπουργοποιηθεί ή αναπλήρωτο υπουργοποιηθεί. Γιατί όπως είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα καταργήσω, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω τον θεσμό του αναπληρωτή υπουργού και έχει τρεις. Όχι αναπληρωτές, έβαλε τρεις, τους έκανε υφυπουργούς όλοι. Εντάξει. Και οι υπόλοιποι υφυπουργοί. Την εθνική Αργεντινής μας, λέει ο Κωνσταντίνος, θυμίζει ο Νίκος Οταχιάος. Πάντα φαβορεί, αλλά στο τέλος λέει Σέρμπ. Ο φίλος μας ο Δωμάς αναφέρει ακριβώς αυτό που είπε ο Αναστάσης στην Μπενφίκα του 2013. Πολλοί γράφουν για Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Κάποιοι παλιότεροι, όπως ο φίλος μας ο Βασίλης, αναφέρει την Μπάγερ Λεβερκούζεν του 2002. Δεν θυμάμαι τι είχε κάνει τότε. Αλλά... Με τελικό για τη Ρεάλ. Πρέπει να έχει χάσει από τη Ρεάλ η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Την κολάρα του Ζιντάν τότε. Ήταν προφανώς θα χάσει και το Ευρωπαϊκό. Θα χάσει και την Bundesliga, θα χάσει και το.
και το. Κι άλλο συμπληρώνει ακόμα πιο τέτοιο. Πολλά like από μένα, ο Άμυρος ο top Meller τα έχασε όλα εκείνη τη χρονιά. Ποιος είναι ο top Meller, ρε παιδιά. Ναι, είχε χάσει σε μία εβδομάδα, τότε συμπληρώνουν πολλοί αναλυτέ του λόγου, επειδή είχε χάσει τρεις στόχους. Ο Νίκος μήπως ανέβαζε και διαχειριστή της πολυκατοικίας. Μπορεί, εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να είναι να πάρει κάμια γενική γραμματεία και να μην την πάρει τελικά. Εντάξει, τώρα τον ΟΑΣ δεν περιμένουμε. Αν θα μείνει και κρατικός ΟΑΣ και ποιος θα. Ένας από αυτούς, ας πούμε, νομίζω ο Ταχιάος Κοκόρης είναι. Είναι στανταράκια. Είναι στανταράκια για να αναλάβουν τον ΟΑΣ. Και θα ιδιωτικοποιηθεί, νομίζω. Θα επανέλθει στην πρωτητέρα κατάσταση ο Οργανισμός Αστυνομικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Εντάξει, έχουμε ρε παιδί μου και το μετρό όμως. Κάποιος πρόεδρος δεν πρέπει να τοποθετηθεί και εκεί. Υπάρχουν. Εκεί, κοίταξε, κάπου εκεί, να πρέπει... δοθούν δανεικοί, να ψηθούν και μετά να επιστρέψουν, ας πούμε, στη μεγάλη οικογένεια. Έχει σκεφτεί με το μετρό τώρα. Τι. Το λέω από τώρα, θα τα ακούσετε όταν θα γενιαστεί. Στα λεγακισμό. Ναι, ναι, εννοείται. Όχι, προς τα λεγακισμό. Θα τα πούμε μετά ξανά. Θα λένε. Καραμαλίστο ξεκίνησε, Καραμαλίστο τελείωσε. Δεν είναι τυχαίο, καταλαβαίνετε. Είπαμε και χθες, αναφέραμε και την άλλη τη σημειολογία, με κούβελα έστω και ιό παρόντα. Έτσι. Στην νυν. Θα ανοίξουν τρύπες. Στην νυν, ας πούμε, ηγεσία τέλος πάντων. Μπορεί και να το. Αν Κυριάκο, άμα μας ακούσει εδώ πέρα, σε παρακαλούμε, βάλε κούβελα πρόεδρο μετρό. Σε παρακαλούμε εδώ, λαϊκή απέτηση όλων των Σαλονικιών. Θα το κάνει, γιατί εδώ έκανε υφυπουργό εργασία στον άλλον που είχε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία. Εντάξει, δεν τα ξέρει καλύτερα. Τα ξέρει ο άνθρωπο, ρε παιδί μου, εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σας, παιδιά. Καλώ ήρθατε. Να το. Πάνω στην πολιτική ανάλυση, κέρια φωνή και παρέμβαση. Έτσι, το είχα δηλώσει να βγει όποιο θέλει, αρκεί εμείς να διασκεδάζουμε. Σου έχω εξηγήσει αυτό. Είχα, συγγνώμη μου σε διακόπτω, είχα ένα άγχος πριν από 4 χρόνια όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα στερηθούμε αυτό που λες κατά κάποιο τρόπο. Είχε φοβερή διασκέδαση και τώρα. Δόξα τω Θεώ, ναι. Δόξα τω Θεώ περάσαμε και τώρα θα περάσουμε ακόμα καλύτερα. Έτσι, τώρα έρχονται καλύτερα. Απλώς πήρα τηλέφωνο σήμερα, ειλικρινά ήθελα μέσω της εκπομπής σου χαιρετισμού στο Λευτέρη, έχω καιρό να τον ακούσω αν μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Αυτό ήθελα πάντως να πω, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω και χαιρετισμού. Και αν μας ακούει, από όπου μας ακούει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Ας πάρει ένα τρίτο τηλέφωνο, γιατί τώρα τηλεφωνεί με 2. Όχι, είναι over σήμερα ή under, τι είναι σήμερα. Όχι, σήμερα πάμε για overάκι, πάμε για overάκι σήμερα. Πάει για overάκι, εντάξει, τουλάχιστον εντάξει, κάτι λεφτά θα πάρουμε, εντάξει, εντάξει, μόνο. Έγινε να περνάτε καλά. Γεια φίλια, καλημέρα. Αν κυκλώσει τα over του Λευτέρη με το under 10,5 που έδωσα εδώ πέρα για την διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Σε κάποια φάση ανέβηκε στο 11,5, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη. Αλλά σε ακούν την εκπομπή, ξέρω κάτι παραπάνω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη και λέει: ρε, εσύ δεν το ήξερα για Κέρκυρα. Ότι εκεί το μέρα 25 πήρε το μεγαλύτερο του ποσοστό και αύριο πηγαίνω για δουλειά. Θα πάω να ψωνίσω που κάμισα. λαχούρια είναι αυτά που φοράει ο. Εγώ πήγα χθες σε κατάστημα πώς το λένε, ρουχισμού. Βλέπω ένα πουκάμισο τέτοιο παραλιακό. Το κοιτάω λίγο έτσι έτοιμα να το πάρω και που λέει η πολίτρια είναι για να γιορτάσει την είσοδο του μέρα 25 στη Βουλή. πολιτική πολίτρια. Ναι, ναι. Μάλιστα, μπράβο, ψαγμένη. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, στο ελικόπτερο είμαι. Πού θέλει να βρεθούμε, στη Ζυρίχη ή πού θέλει να ραντεβού. Να το, εντάξει. 2-31-0-2-87 και 3-8. Ψάχνουμε να παραλληλήσουμε κιόλας την εμφάνιση του Νίκου του Ταχιάου, του παρολίγων δημάρχου, με ποια ομάδα σας φέρνει στο μυαλό τον απολέσεις μέσα σε ένα μήνα δύο πολύ σημαντικούς στόχους από τη θέση του φαβορή κιόλας. Δεν ήταν ότι... Η δημαρχία σίγουρα. Για τη δημαρχία ξεκάθαρα. Μπενφίκα πολύ αναφέρουν και Λεβερκούζεν είναι οι περισσότεροι. Παραθηναϊκός του Τζίγκερ μας αναφέρει ο φίλος μας ο Νίκος, κάποια άλλα φέρνουν τον περσινό τον ΠΑΟΚ, ότι έχασε ενώ ήταν από θέση ισχύως. Αλλά... Αυτό θα ήταν άμα έπαιρνε την έδρα και την έπαιρνε ο Μητσοτάκης μετά. Να τη αιχμή. Δεν ήτυχε, δεν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης. Ο Βαρουφάκης κατέβηκε και πήρε την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Κουτσούμπας νομίζω είχε επιλέξει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν την πήρε την έδρα. Μπενφίκα, αυτά, ναι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα πηγαίνουν. Για τον. Πώς να το πω, ο φαν της σελίδας με το
με το προφίλ Σπύρναχος Μήναρχος Κάκαλος. Μας γράφει για Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδας και ημιτελικό από Λίβερπουλ. Πότε παίξει ημιτελικό ο Ολυμπιακός με τη Λίβερπουλ? Στο μπάσκετ έπαιξε από τη Λίβερπουλ. Ναι, έλα μου τε. Είχε αποκλειστεί από τη Λίβερπουλ, αλλά στη φάση των ομίλων. Εκείνο το περιβόλιο 3-1 με το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Τζέραντ στο 85. Όλοι νομίζω θυμούνται την παραμικρή λεπτομέρεια από εκείνο το. Ήμουν 11 χρονών, 10. Ναι, 0-1 με Τζόλε. Ο Ολυμπιακός κάνει και στο δεύτερο ημίχρονο το γυρνάει. Αυτό έπρεπε να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ανατροπή. Τη Λίβερπουλ, όχι τη Λίβερπουλ που γύρισε το μάτς με τη Μίλαν, τη Λίβερπουλ που γύρισε το μάτς με τον Ολυμπιακό και πέρασε. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά πρέπει να πήρε και το πήρε κιόλας, ήταν η Κωνσταντινούπολη. Ήταν το 2005, άρα εκείνη τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα και το double μάλλον νομίζω και κάνει ο Παναθηναϊκός το 2005. Νομίζω ότι την προηγούμενη του προηγούμενη με Γιτζάκ που πήραμε το Euro. Το 4. Ναι. Σίγουρα. Νομίζω ναι, γιατί ήταν η χρονιά που έφυγε και ο Νικοπολίδης και πήγε Ολυμπιακό. Μπορεί. Δεν το. Αλλά αυτό είστε εσείς εδώ. Οι νέοι που έχετε καλύτερο μνημονικό για να μας συμπληρώνετε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Άλωστο. Το 4 πρέπει να ήταν, γιατί ήταν και που κερδίσανε τον Ολυμπιακό πάλι στο Πανιόνιο το γήπεδο και έκανε η Παπαρίζο το Ναι, που πέφτουν από πίσω οι φωτοβολίδες. Ναι, το μυθικό εκείνο. Ναι, που χορεύα στην αρχή και μετά πέφτανε. Αγαπημένος τελικός. Γιατί παίζανε εκεί πέρα, γιατί δεν είχε γήπεδα για την Ολυμπιάδα. Για την Ολυμπιάδα. Ναι. Είδες, θα θυμόμαστε τα παρασκήνια όλα. Ήταν μια σειρά πολύ ωραία τελικό. Αυτά θυμόμαστε, τίποτα από το σχολείο δεν διαβάζαμε τότε, γι' αυτό ξυπνάμε 6 ώρα και ακούμε λόγω. Έτσι, εννοείται ότι άχρηστη πληροφορία σε αθλητικό περιεχόμενο, είμαστε εμείς εδώ να την αναφέρουμε. Δεν μου λες τώρα έτσι που έχω και πολλή δουλειά εδώ, σκοτωνόμαστε. Ήρθε η ανάπτυξη, είδε, ναι. Επειδή είναι οι μέρες των challenge, μάλλον των challenge, βλέπω εκεί Αράου με Λευτέρη. Να κανονίσω τώρα ένα τζάλες να κάνω τα παρασκηνιακά μου να βγουν 8 παρατέταρτο Φωτιάδης Παφούλιας έτσι να κάνουν ένα τζάλες. Κάντους. Και να πω το Φωτιάδη να έρθει την Πέμπτη καλύτερα. Ναι. Άρα είναι να τους βγάλω εκεί, να τους πω να πάρω και τους δύο τηλέφωνο να χτυπήσει εκεί. Έτσι, να χτυπήσουν στα κόκκινα οι ακροματικότητες. Ναι, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Έγινε. Το τελευταίο κατοστάρι. Φιλιά, τσαό. Γραμμούλα, ποιος είναι? Στην κουτσουπιά, πού το θυμήθηκε αυτό? Επειδή ξέρει θα τον ακούσω. Θα βγάλεις και την μπάλα σου έξω μεγάλα ράλη. Συγκλονιστικό. Στην κουτσουπιά. Πώς σκέφτηκε την ομοκαταληξία Αράουτ με Αράου? Εντάξει, είναι. Άμα έχεις μεγάλη παιδεία και αν έχεις... Πολυσχίδης. Λοιπόν, αυτά ήταν λίγα, γιατί είμαστε και σε ένα... Αυτό το λίγα κλείνουμε, φεύγουμε. Όσον αφορά το 34ο ημίχρονο, είχε και έναν απόϊχο, ας πούμε. Δεν θα ξανασχοληθούμε πολύ με τις κυβερνήσεις και με τα πολιτικά. Είπαμε, έχουμε μπροστά μας μία τετραετία, μπορεί και οχταετία, έτσι πως διαφαίνεται το πράγμα. Κάνω εγώ μία προσωπική τώρα εκτίμηση, ας πούμε. Ότι ήρθε για να παγιωθεί τον καθεστώς. Κάνουμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Στον αθλητισμό θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση ο νέος υφυπουργός αθλητισμού προερχόμενος από την Κρήτη. Ο παδός του Όφη, γιατί βγήκαν εκεί πέρα. Εντάξει. Ο ένας πολιτικός, κοίταξε από την άλλη, ένας πολιτικός, ας πούμε, είναι λογικό να έχει επαφές, ας πούμε, και με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και με τον πρόεδρο του ΠΑΟ και με τον ένα και με τον άλλον, ας πούμε, και να φωτογραφίζεται. Βέβαια, προκειμένου είχε φωτογραφίες μόνο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν κάτι εντελώς συμπτωματικό, λόγω Κρήτης, δεν ήταν από το Βορρά. Σωστό αυτό. Εδώ οι μήνα, ας πούμε, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν φωτογραφίες με τον Ιβάν. Κάπου θα υπάρχουν, ας πούμε, δεν μπορεί. Ο Ταχιάος, ας πούμε. δύσκολα να είχε. Εντάξει. Αλλά κατά καιρούς, ας πούμε, η εκπομπή μας θα σας παρέχει και τις απαραίτητες εξωθεσμικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον πλανήτη Ελλάδα. Όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα σήμερα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα φιλικό παιχνίδι, όπως μας πληροφόρησα στην αρχή, με... πώς κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, με συμπλήν θα το δώσουμε αυτό. Με συμπλήν μία ώρα λέμε 7, οπότε ή 6 ή 8 θα είναι, δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός δεν αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Δυναμό Κιέβου. Και πιθανότατα να αγωνίζεται και ο Άρης να μας πει τώρα τι είμαστε εμείς, αθλητική εκπομπή. Να ξέρω, πάρει ένας φίλος του Άρης να μας ενημερώσει. Να δώσουμε την μπάλα στην κερκίδα.
Φιλικά, ο Άρης έχει τα προβληματάκια του. Αυτός ο της ΑΕΚ στο Χόλμης παραμένει ακόμη στην Σουηδία και αγωνίζεται στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Νομίζω πρέπει να έχει και έναν επαναληπτικό τώρα. Και Europa. Στο Europa. Στο Europa. Έχει τους δύο ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Με τεμποδίων δηλαδή η προετοιμασία. Είναι και λίγο οι αρνητικές έτσι πρώτες εικόνες της ομάδος όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αλλά ένα κλίμα μπορεί να αντιστραφεί πάρα πολύ εύκολα. Σημασία έχουν τα επίσημα παιχνίδια. Στον Ηρακλή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Αγορά αφημί υπό προϋποθέσεις ή μάλλον στο μέλλον. Έτσι τουλάχιστον προανήγγειλε ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού τμήματος, είπε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για την εξαγορά του αφημί του Νουπουσού Βόλος, αλλά από του χρόνου. Με υποσχετική. Με υποσχετική, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Ηρακλής φέτος δεν θα αγωνιστεί πουθενά και θα πάψει να υφίσταται ως ποδοσφαιρικό σωματείο και του χρόνου θα επανακάμψει αγοράζοντας το αφημί και μετατρέποντας την ομάδα του Βόλου σε Ηρακλή. Δεν έχει πολύ διευκρινιστεί ή ο Βόλος είναι νομίζω και το πρώτο φαβορί για να πέσει φέτος. Δεν ξέρω, έχει πάρει κάτι δανεικούς από τον ΠΑΟΚ βέβαια. Από την άλλη, αυτό πώς το σχολιάζεις, ας πούμε, Ηρακλής με δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Το σχολιάζω στους φίλους του Ηρακλή. Φίλοι του Ηρακλή, διότι αν έχεις μια υποσχετική ότι του χρόνου θα αγοράσω και θα έχω την ομάδα, φαντάζομαι ότι οι φίλοι του Ηρακλέως θα θέλουν ο Βόλος του Αχιλέα Μπέου να παραμείνει στην κατηγορία. Σωστό. Άρα θα είναι λίγο πάλι σαν Ηρακλής τρόπον τεινά. Με δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Πόσοι έχουν πάει εκεί πέρα? Τρεις. Αρχίσαμε τα περσινά, θα λένε πάλι όλη η Ελλάδα αυτό μοιρασμένη. Ναι. Ωραία περιοχή, το Πήλιο εκεί. Τα παιδιά θέλαν να πάνε. Πώς λέγεται εκεί, έχει και ένα αθλητικό κέντρο, δεν έχει. Στα Χάνια του Πήλιου κάνουν οι ομάδες προετοιμασία, μάλιστα. Με πλήρη συνέστηση υπευθυνότητας και σεβασμού προς την ιστορία και τον κόσμο του, η Ηρακλή θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η επικείμενη συμφωνία για εξαγορά του αφημί του Βόλου. Άκου τώρα τι ανακοίνωση έβγαλε. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Βγάζεις ανακοίνωση σχεδόν ολοκλήρωσης. Δεν κρατάς μια πισινή ότι οι συμφωνίες είναι για να σπάνε. Και θα τεθεί λέει σε ισχύ από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Εγώ δύναμαι και επιθυμώ να ηγηθώ τις προσπάθειες αυτής οικονομικά και ηθικά κόντρα σε ανακοινώσεις και μεθοδεύσεις. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Στη δύσκολη καμπή, στις δύσκολες στιγμές που θα έλεγε και η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη σειρά. Ουσιαστικά η είδηση που προκύπτει από αυτό είναι του χρόνου ο Νουπουσού Βόλου θα μετονομαστεί σε Ηρακλής. Αλλά τι γίνεται με την φετινή σεζόν? Και επιπροσθέτως, η ομάδα άκουγα στα ραδιόφωνα ότι γιατί λέει, άμα είναι να τον πάρει ο Ηρακλής, γιατί ο Βόλος λέει υπέγραψε μόνο ετές συμβόλαιο με την Νόβα? Γιατί μπορεί να πέσει πολύ απλά, ας πούμε, και να αλλάξει το καθεστώς, γιατί είναι από τα πρώτα φαβορί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για δεν παίρνουν. Και ο Μιστακίδης εδώ μας πληροφορεί, ο φίλος μας ο Παναγιώτης πήγε 5 δανεικοί. Και ο Μιστακίδης διαβάζω το τέλος του μηνύματος, ή ανέφερα άλλους 4. 5 δανεικοί, αλλά λέει 4 είναι της K19. Άρα δεν υπολόγιζε, εντάξει, K19. Πήγανε πέρα στο Πολυτεχνείο στο Βόλο και. Α, έχει Πολυτεχνείο Βόλος. Κάτι παιδαγωγικά έχει. Κάθε Ιούλιο το μεγάλο πάρτι. Παιδαγωγικά έχει, οικονομικό έχει. Το μεγάλο πάρτι του Βόλου, πώς είναι σαν τον Άμος τη Μικόνου. Ναι, σαν το συνέδριο της Βόλβης, είναι πολύ γνωστό. Ναι, ναι. Το πάρει το μηχανικό του Βόλου. Το μηχανολόγο, ναι. Δεν το ήξερα αυτό, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Έχω σύρει εγώ φίλους εκεί πέρα. Μάλιστα. Κάθε Ιούνιο. Τέτοια εποχή τότε τελειώνει εξεταστική, Ιούλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε σε 7:30, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Please don't go, όπως λέει και το κομμάτι. Σας παρακαλούμε, μην φύγετε, μείνετε εδώ. Στο λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Ερχόμαστε για ένα καταιγιστικό περίπου μισάωράκι. Ξέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι μας, 7:38 πρώτα λεπτά, με την παραγγελιά μας, φίλου μας του Prodigy, KLF. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος τραγούδι έβαλα. Όπως και να έχει, Λίμπερο 107,4 είσαι. Κάνεις και ένα λόγο επειδή μάλλον. Ο Λίμπερο μια χαρά σωστός είναι. Εμείς είμαστε αλαντάλων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Περικλή που γράφει: άμα δεν έχεις ρεύμα, ζήσε με λάμπα. Τζάμπα και η λάμπα. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα μας. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Νάτος.
Να βγούμε με. Έμαθα να είναι ο Φωτιάδης. Έμαθες να είναι ο Φωτιάδης, αλλά δεν τον ακούμε. Το Φωτιάδη δεν είναι. Θες να αντιπαρατηθείς μαζί του στον αέρα για τα. Για το μετοχικό κεφάλαιο, θυμίζουμε λίγο δίκη της Δευτέρας, τότε που ερχότανε μετόχοι να πάρουνε ΠΑΟΚ και Άρη και ερίζουνε για το μετοχικό κεφάλαιο της, του Φούρνου. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Εγώ πιο πολύ ήθελα να συνδεθώ με το Φούρναρι. Μάλιστα. Περίμενε, κάτσε να δω ποιος είναι στη γραμμή. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Καλημέρα, Παπή. Νάτος ο παιχτάρας. Εδώ είναι. Τι γίνεται, Παπή? Σε ζητάει ο φίλος σου ο Πάφη. Το ξέρω, Παπή, αλλά πρωτού πούμε λίγο στα θέματα. Να πούμε στα θέματα μας. Ναι. Ρε παιδιά, δεν είπα ούτε τον κράζω, ούτε είπα θα κάνω. Αν δεν κάνει αυτά που πρέπει. Για ποιον? Γιατί με είπα για τον Κούλη. Λέει, ξέρω εγώ, γιατί λέει φουνάζει, κράζει, κάνει. Δεν είπα. Τι είπα? Είπα, α πούμε, το σωστό. Το σωστό, να κάνει πέντε πράγματα. Ναι. Ναι. Και... Εάν δεν κάνει αυτά τα πράγματα, δηλαδή, ναι. Πώς θα γίνει? Πώς θα... Τι θα καθόμαστε μαριονέτες και θα τον βλέπουμε ή θα μπαίνει, θα βλέπουμε τους άλλους, ας πούμε, που πάνε στα εξάρια και κάνουν ζημιές εκεί. Τα εξάρια είναι στην Αθήνα, εδώ είμαστε λίγο Θεσσαλονίκη, τι μας νοιάζει? Ναι, έχουμε τα πανεπιστήμια. Ναι, τι μας νοιάζει μας. Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν... Στο εξωτικό τριάδι τώρα τα εξάρια τι σε επηρεάζουνε? Όχι, γιατί βλέπουμε. Είναι ήδη. Τι είναι, άλλη πόλη είναι και χωρισμένη. Χωρισμένη είναι, άλλο Αθήνα, άλλο Θεσσαλονίκη. Όχι. Κοιτάξτε να δει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα. Πάμε στα θεματάκια. Πού είναι ο Πάφη? Εδώ είναι. Πούντος. Πάφη, ακούς? Ναι, νάτος. Ακούω. Νάτος. Καλημέρα, κύριε Πάφη. Φωτιάδη, ταιριάζουμε μαζί, με το Φούρναρι μαζί. Ταιριάζουμε. Α, μάλιστα εδώ. Τριανδρία, κυρίες και κύριοι. Ναι. Θέλω να σου πω. Τώρα, μπράβο, Πάφη, σου ευχαριστώ που με έβγαλες με τον Πάφη. Λέει, μου λες, δεν Πάφη, θες να αγοράσεις το φούρνο? Ναι, τέρμα, να αγοράσουμε να δουλεύουν μόνο γυναίκες, ναι. Μόνο γυναίκες, ωραία αυτό. Ladies night, φούρνος πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι. Ναι, η Ιωάννα είναι εκεί. Ναι. Πες. Να δουλέψει το φούρνο μας, να το κανονίσουμε. Μάλιστα, να σας ανάψει, ναι. Ξέρεις ακούμε ότι θέμα. Εγώ έχω συμβόλαιο κλειστό, συμβόλαιο διαφήμιση. Μάλιστα. Να το. Πρέπει να σπάσεις τη ρήτρα τώρα. Το ξέρεις. Ναι. Γιατί εδώ πήγαμε στα Anitar Lies, κάναμε διαφήμιση. Εσύ που... Και διαφήμιση, τα κουρασανάκια, ο κουρασανάκης που το λέω φωνάζω. Γιατί εγώ το λέω κουρασανάκι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εσύ που πήγες. Ναι, όντως, εδώ τώρα προηγήσει. Ναι. Εσύ που. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Ναι. Εμένα μιλάς τώρα. Εσύ σε να μιλάει, σε ποιο μιλάει, ρε. Ακούς. Σε ποιο μιλάει. Ο Φούρνας. Α, παίρνει τώρα τον άλλον. Άστο να μιλήσει. Τον αφήνω, Ναι. Τον αφήνω, δεν έχω. Δεν μπορεί να σκεφτεί και ο Φούρνας. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, να πούμε. Άκου. Άμα θέλει ο Φωτιάδη να έρχεται κάθε... Σταματοκυριακό να τον κερνάμε κανένα κουλούρι. Α, να το είσαι και απλά, μάλιστα. Δεν έχει ανάγκη. Οπα. Φωτιάδης, κάθε χρόνο παίρνει 5.000. Από πού? Καλαβες. Από πού? Από τη χορηγία που κάνω εδώ. Α, από τη χορηγία. Μάλιστα, 5.000. Μόνο εμείς δεν παίρνουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Καταρχήν Πάφη, για να πάρει στο φούρνο, ναι. Πρέπει να πάρεις από εδώ το άλλο, από τον Αγιορείτη εδώ το εξωτικό τριάδι, ενημέρωσε το τέτοιο, να κάνω τέτοιο, με λέει δεν μπορεί να πάρει. Ο Αγιορείτης. Ο Αγιορείτης λέει, επειδή είσαι στο κάνει δουλειά στο Αγιώρος. Μάλιστα. Αυτό το ξέρει, Πάφη. Μάλιστα. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Δεν το ήξερες, ο κόσμος ρωτάει, εκεί που πάει μπορώ να κάνω δεύτερη δουλειά. Δεύτερη δουλειά, η πρώτη ποια είναι? Αφού είναι στα Αγιώρος, εκεί πέρα τα κατήλια, ανάβει, σβήνει, κάνει, σκάβει, ουργών, πιθερίζει. Όλα τα κάνει, μάλιστα. Δες πω κάτι. Μπορεί, έλα. Έχω μια απορία, γιατί ψήφισε Λεβέντη ο Εντάξει. Δεν νομίζω, η απορία σου δεν υπάρχει, είναι τι άλλο, μονόδρομος ήταν. Να ψήφιζε μια πολύ καλή κοπέλα. Μάλιστα, πολύ καλή κοπέλα. Λοιπόν, σε κλείνουμε, Πάφη, σε κλείνουμε, άστο. Σε κλείνουμε, τσάω, πάρε μπρος. Τσάω. Μας έριξε.
Βραδικίνητο ήταν. Δεν μπορεί με άλλου να διαχειριστεί τον αέρα. Είναι μόνο του. Δεν μπορεί, έπασε τώρα τέτοιο. Έτσι, blackout, σαν εμά το πρωί-πρωί. Λοιπόν, πριν πει οτιδήποτε. Θα σου αλλάξω το ραντεβού, θα έρθει στην εκπομπή την Πέμπτη. Ναι, ναι, την Πέμπτη, ναι. Ναι, το κλείσαμε από τώρα. Θα φύγω νωρίς από πάνω. Ναι, θα φύγω. Από πάνω θα φύγω νωρίς. Ναι, συνδυάσαι εκεί πέρα πόσες άλλες εκπομπές έχεις να βγει, βάλτε τα όλα σε μια μέρα. Έτσι έκανα και εγώ στο ΤΕΗ. Έβαζα όλα τα μαθήματα σε μια μέρα για να μην πηγαίνω συνέχεια. Ναι. Αυτό. Κούλι, είσαι μάγκα, αν δεν κάνει. Θα σε ξεφωνάζω το εξωτικό τριάδι από το Λάναρι. Έτσι είναι. Είναι λοιπόν, μήνυμα αυτό προς τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είναι, δεν κάνε είναι αυτό. Αυ... Κούλι, σε στηρίξαμε, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, κάνε ναι. Αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν είπαμε. Και κάνε τον Απόλλωνα ξανά μεγάλο. Make Apollon Great Again. Κάτι, δεν παίρνει τέτοιο, έμαθα και το άλλο. Mm. Δεν παίρνει τέτοιο για να παίξει. Ποιος? Δεν... Ο Απόλλων. Α, άδεια, εντάξει. Άδεια, κάτι τέτοιο χθες. Ότι μπορεί να μην πάρει και άδεια. Πρέπει, να, δούμε, πρέπει να, κατεβάσουμε, εντάξει, να κατεβάσουμε εκεί πέρα ψήνεσαι να κατεβάσουμε ένα διοικητικό σχήμα. Όχι, όχι, δεν όχι, έχω. Θέλεις. Απλά να δώσω χαιρετίσματα από στην Αριδαία. Μάλιστα, στην Αριδαία. Γιατί αυτοί οι Απολλωνιστές είναι εκεί από Αυστραλία. Ένας φίλος είναι. Βέβαια, βέβαια. Ένας φίλος, τον ευχαριστώ. Και Φωτιάδη λέει, επειδή λίγο τα στράβωσαν εκεί πέρα. Είσαι επιφανής. Είσαι επιφανής. Δοκιμή σας έκανα να δω πώς θα τις μπερδευτείτε. Μάλιστα. Γιατί άλλο να το λέω ζωντανά, άλλο να το λέω τέτοιο για να δω. Αλλά μας δουλεύει η Ροφωτιά. Εγώ δεν σου δουλεύω εδώ. Καταρχήν λέω τη ζακέτα, για να ξέρεις και από εδώ το βγάζω όπως σένα. Ναι. Τη ζακέτα δεν την πέταξα. Από... Ό,τι την κάναμε. Βέβαια δεν γίνεται. Τώρα η ζακέτα έρχεται και χειμώνας. Μπράβο. Αντί για παλτά θα έχουμε... Άκου τώρα. Θα τη δώσω αυτό να δω τον Απολλωνιστή που είναι από την Αριδαία και όταν θα πάει στην Αυστραλία θα την πάει εκεί πέρα, έχει κάτι στα μέλη, ξέρω εγώ, ή μπορεί να τη βγάλει δημοπρασία. Λέει, να, το Φωτιάδι. Είσαι μωρό μου για μια δημοπρασία. Λοιπόν, έγινε, σε χαιρετούμε. Λοιπόν, τα λέμε την Πέμπτη διαζώσει. Ναι. Γιατί δεν έκασε να κάνουμε το φωτιάδι, να κάνουμε διάλογο μέσω για το φούρνο. Γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μάλιστα. Α, δεν θα το ξαναπεί ο Γάλλος. Όχι, δεν ξαναέχει. Debate δεν ξαναέχει. Βγάζω. Έτσι. Πάφη, θα κάνεις αυτό που πρέπει. Έτσι. Πρέπει να πάρεις άδεια από τον Αγιορείτη για να πάρεις το φούρνο. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Λοιπόν, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε ήταν λίγο η συνομιλία. Ίσως να έχει κωδικοποιημένα ανάποδα μηνύματα έχουν. Δηλαδή, αν γυρίσει. Σίγουρα έχει καταλαβαίνει. Καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Βέβαια, βέβαια. Πούλης, λες να είναι αυτός που έγραψε το άρθρο στην Λιμπερασιόν. Λεπετίκουλί. Απέλ ο πουβουάρ. Δυναστή Μητσοτακή. Έγραψε η Λιμπερασιόν. Τι ακριβώς. Τώρα και τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Ο Κούλης. Αναλαμβάνει τη δυναστεία των Μητσοτακέων. Εντάξει, αυτά και εγώ το ξέρω, ρε παιδί μου. Τα γαλλικά μου, εντάξει, είναι Σορμπόν. Ναι, δεν είναι το. Ντεμπραγιά και καλοριφέρ, σαν να μου λε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη μου, 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Για να μην γίνω, ας πούμε, παντελής δεύτερος, second, ναι, λοιπόν, ναι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Φωτιάδη ξέχασα προηγουμένως, που βγήκε, είχα καιρό να... Επίσης στον Μπάφη, ναι. Ήταν οι φωνές που περίμενα να ακούσω. Δηλαδή, οι φωνές για να κατανοήσουμε τα πράγματα, όπως έχουμε. Δεν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω πάλι το βιντεάκι το ηχητικό, δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Σε παρακαλώ σαν εκπομπή κράτησε το αυτό, γιατί αύριο μεθαύριο θα γίνει μεγάλη συζήτηση. Έτσι, θα το δούμε το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, θέλει βάρ η συνομιλία. Ίσως το βράδυ, ίσως το βράδυ. Έχει μαγνητό σκοπνά, είσαι καλά παιδί μου. Φιλιά, 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 καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα που ξεδικείς. Λοιπόν, από άμα μου τους ξαναβάλεις να μιλήσουν, να μεταξύτουνε. Ακούς, ναι. με παίρνει ο ναι. Πάφη Καπάκη τηλέφωνο ναι. Και τι μου λέει. Έλα Φούρναρη, έλα Δημήτρη, μίλησε με το Φωτιάδη στο Μπάμπη, στο ράδιο. Τέλος πάντων, κόβονται. Δεν δικαίωσε, κουτσό άλογο πήραμε, δεν δικαίωσε, Μπερμπάτοφ μας βγήκε. Μπερμπάτοφ, δεν έπαιρνε μπρος με τίποτα. Εγώ ακούω μέσω ίντερνετ και παίρνει τηλέφωνο και ακούει και τη φωνή του που ακούω το ράδιο και λέει τι γίνεται τώρα, βγει, ακούει μες στο ράδιο, δεν κάνω. Ακούγεται στο υπερπέραν, έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε, τσάου. Τσάω, τσάω. Με τα πολιτικά ξεχάσαμε. Δίσταξε εδώ ο Αναστάσης Χασμπουργέτε. Είσαι και εσύ, μπαίνεις μέσα φουριόζος και μετά στο τελευταίο μισάκι
Κοιτάξτε, δεν ξέρω σήμερα. Παρά το γεγονός ότι πάντα σε ρία έρχομαι. Ναι. Σήμερα για κάποιο λόγο νιστάζω. Έλα, μωρέ. Ανέβηκε στα σκαλοπάτια. Είναι έξι αυτή. Η ενέργειά μου σώθηκε. Έτσι. Κάθε όροφος και μία ώρα μέχρι να φτάσουμε τις 6. Αυτό που δεν σχολιάζαμε, γιατί ήρθαν τα πολιτικά να μας αποδιοργανώσουν, κυρίες και κύριοι, ήταν η μεγάλη είδηση που έκανε την εμφάνισή της μέσα στο Σαββατοκυριακό, της αλλαγής πλεύσης, όχι της πλεύσης ελευθερίας, της στροφής στην καριέρα του μεγάλου μας αστρολόγου, που τον έχουμε μνήσει πολλάκις εδώ από το λόγο, επειδή έχουμε μεταδώσει και τραγούδια του, Νίκου Χορταρέα, ο οποίος, δεν ξέρω να το είδες, έγινε μοναχός, έγινε μοναχός, κυρίες και κύριοι, χειροτονήθηκε, άλλαξε ρότα από αστρολόγος που προέβλεπε και παρουσιαστής ταυτοχρόνως. Υπάρχουν και εκπομπές κατά καιρούς και κάνει κάποιες απόπειρες, κυρίως τοπικά κανάλια. Από το φυλάκιο Πάφη. Ναι. Από αστρολόγος πλέον έγινε μοναχός ή παπάς. Παπάς. Ναι. Ο γνωστός αστρολόγος Νίκος Χορταρέας αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της Εκκλησίας και θα χειροτονηθεί ιερομόναχος με το όνομα Πατήρ Κυπριανός. Τώρα δεν ξέρω πώς επιλέγουν τα παρατσούκλια. Άρα για αυτή τα. Γιατί τους τα δίνουν και πάρουν. Έχει μια λίστα. Φαντάζομαι ότι το επιλέγεις εσύ, ας πούμε, ποιο θες να γίνεις, ας πούμε, έτσι. Να αφήσεις το κοσμικό σου όνομα, το Γιώργο, το Παύλο, το Νίκο, ας πούμε, να αποκτήσεις ένα έτσι πιο. Ναι. Πατήρ Κυπριανός. Αυτό τουλάχιστον λέει υποστήριξε σε δηλώσεις του που φιλοξενήθηκαν στο site tlive.gr, όπου τονίζει πως δεν χειροτονήθηκα ακόμα, αλλά προετοιμάζομαι, είναι αλήθεια. Η χειροτονία μου θα γίνει μέχρι τέλος του Ιούλη, το πολύ μέχρι Ολλανδία το... Ολλανδία και κάνει τώρα. Τι. Είναι Ολλανδία και προετοιμάζεται. Σε ένα μετόχι εκεί κάνει προετοιμασία. Η χειροτονία μου λέει θα γίνει μέχρι τέλος του Ιούλη, το πολύ μέχρι το 15 Αύγουστο. Είναι κρίσιμο. Ευτυχώς δεν θα έχουμε εκλογές το 15 Αύγουστο, ναι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το κριτήριο που ψήφισε ο περισσότερος κόσμος. Σου λέει κάτσε τώρα. Άσε να μας τραβάνε εκεί με στους περιόδους, τις παρτάρες μας. Ωστόσο, χωρίς να έχει χειροτονηθεί, δημοσίευσε φωτογραφία από... Δημοσίευσε φωτογραφίες στο ίντερνετ που είναι κανονικά με αυτό, με το καπέλο του παπά και με... Προφάρει τα ασπρόμαυρα. Με τα γραφή αεροδρομίου στην ξενοδοχεία ξένη, ας πούμε. Τώρα σκέψου να έχεις Νίκο Χορταρέα σε οποιαδήποτε νωρία. Χτυπάς κόκκινα μέχρι και εγώ θα πηγαίνω, εννοείται, κανονικότατα. Στο δημοσίευμα επίσης λέει αναφέρεται πως... Ήδη ο Νίκος Χορταρέας έχει χειροτονηθεί και εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, μεγάλη είδηση στη Μητρόπολη Λαγκαδά. Ανήκει εδώ, Β' Θεσσαλονίκης, είναι στα κοντά μας. Σε επικοινωνία ωστόσο που είχε λέει με το liveevents.gr, με άλλο έγκυπτο. Με τη Μητρόπολη λέει διαψεύδουν πως έχει γίνει χειροτονία του συγκεκριμένου προσώπου. Είναι σαν ακριβώς σαν ένα ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό. Ότι από την ΠΑΕ διαψεύδουν τέτοια φήμες για... Αλλά η πιάτσα των μάνατζερ λέει. Πολύ κοντά στο να υπογράψει και ούτω καθεξής. Τώρα είναι που πρέπει να βγει ο Παφούλιας και να πει έχω εγώ φιλαράκι μέσα στη Μητρόπολη. Αυτό ένα για ένα ρεπορτάζ τον θέλαμε και γενικότερα αν κάποιος είναι κοντά στα εκκλησιαστικά δρόμενα και πράγματα, κυρίως εκεί στην επαρχία του Λαγκαδά, να μας πληροφορήσει κατά πόσον έχει εν τέλει πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη χειροτονία, η οποία εδώ εκπομπή γενικότερα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Είμαστε κι εμείς σαν ένα μετόχι της Λιδίας Φιλιππισίας ως εκπομπή. Είμαστε η μοναδική εκπομπή στα FM που έχει ασχοληθεί τόσο συχνά με εκκλησιαστικά και με θεολογικά ζητήματα. Κατέχοντας, διότι όπως έχω πει πολλάκις, έχω κάνει παπαδάκι και ξέρω. Μικρός κουβαλούσα τα εψακτέ. Μικρός στην πρωινή ζώνη. Ναι, ένας τραυματισμός δεν μου επέτρεψε στο να συνεχίσω, ας πούμε, την καριέρα μου μέσα στα κόρτς, έτσι, τα εκκλησιαστικά, μέσα στα ιερά. Καλημέρα στη Γραμμούλα.
Καλημέρα, Πάπη. Καλώς τον. Καλημέρα τον Αναστάση, συγγνώμη, Πάπη. Κατέθηκε, μπήκα μέσα, μίλησα, δεν ήσουν, δεν άκουσα φωνή. Γιατί... Ήμουνα, πώς δεν ήμουνα, ήμουνα. Όχι, εδώ. Για τον Αναστάση. Α, μπήκε και δεν άκουσα φωνή. Αναστάση, το συνάντησα στο αεροδρόμιο. Πού? Ναι. Που συναντηθήκατε εσείς στο αεροδρόμιο. Ναι, είχα πήγαινα για καπνιστό σαντουιτσάκι και καπουτσίνο και αυτός θα έφευγε από εδώ Θεσσαλονίκη γιατί ήταν τα τοπικά κανάλια. Τον Αναστάση. Πού πήγαινα. Ποιος το Χορδαρέ. Α, πες τα έτσι. Α, μάλιστα. Τώρα τον συνάντησες. Έχει κάνα... Τρίμενο, τετράμενο. Α, στα πολύ κοντά. Ναι, κοντά. Δεν είχα και το κινητό να τραβήξω, λέω τέτοιο. Και αχ, και. Ήτανε τίποτα με ράσα. Ναι, πώς είστε και ο Χορδαρέ, τι γίνεται, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τον είχα στριμώξει του δω, Οπα, γιατί είχε κρύψει κάποια λεφτά. Άστο. Δεν θέλουμε να. Σε κόβω γιατί δεν θέλουμε να αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα για προσώπατα που δεν είναι. Όχι, όχι, συγγνώμη. Απλά θέλω να σου πω. Τέλος πάντων, αλλά. Το ζήτημα είναι ότι γιατί τόσο πολύ. Τι γιατί τόσο πολύ. Ναι ρε παιδί μου, τόσο, δηλαδή από medium και αυτά, τώρα τον κύρισε αυτό. Γιατί, είδε τον αληθινό. Γιατί στην εκκλησία δεν προβλέπουνε, έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Ε? Συχνά πυκνά, δεν λέει θα γίνει πόλεμος, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Υπάρχουν έτσι, ας πούμε. Υπάρχει και ο, πώς το λέγανε, ο Παλαιστής. Μάλιστα. Ο Παλαιστής, ο Πιτ Παπαδάκος. Μάλιστα. Ο πρώην Παλαιστής. Μάλιστα. Λοιπόν, είδες Χορταρία, δεν αντιλήφθηκες κάτι, δεν αντιλήφθηκες. Μπορεί να ήταν. Όχι, ήταν ντυμένος κανονικά. Μπορεί να ήταν ντυμένος DJ, πώς είχε έρθει το Μουσλίμο, φίλε και λέγανε. Όχι, φέραμε DJ, φέραμε DJ. Να σε καλά, κλείσε γιατί πρέπει να φτάσουμε. Αυτός είναι ο Νίκος Χορταρία σε μία. Δισκογραφική δουλειά που έχουμε μεταδώσει Πολάκης. Τα τρίποντα τέρμα με παύλα και τελεία. Αφού σου αρέσουν τρίποντα μη κάνεις την κυρία. Σωστό. Άκου. Τέρμα με παύλα και τελεία. Αφού σου αρέσουν τρίποντα μη κάνεις την κυρία. Και στο τέλος ας πούμε άναψε φωτιές στο θέμα του Χορδαρέα. Δεν πρέπει να φέρουμε το σχολιάσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα ένα λεπτάκι. Είμαι Χριστίνα. Καλημέρα είμαι Χριστίνα. Γεια σου Χριστίνα. Καλημέρα. Από Βρυλίσια. Έλα Βρυλίσια να πούμε. Μη μιλάς εσύ ρε. Μη μιλάς εσύ τώρα καναλών. Μη μιλάς εσύ. Μη μιλάς. Βάζει άλλος να μιλήσω για να μου κάνει τη ρελάντ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα μας το κλείσε καλημέρα. Και εδώ κλειστό καλημέρα. Και εδώ... Καλώς τον. Δεν είσαι τίποτα με το Λευτέρη. Όχι ρε. Ρε φίλε, βγήκε ο Μητσοτάκης και δεν έχει σταματήσει να βρέχει από χθες το βράδυ. Πού, σε ποιο μέρος. Εδώ που θα έρθεις σε λίγους μήνες. Πού έρχομαι, πού πηγαίνω. Μακρόνισο. Δεν ξέρεις. Όχι. Δεν ξέρεις που πας. Για πες, για βγάλε μου το πρόγραμμα. Ανησυχώ. Σε ξένα σ' άλλα μέρη. Λονδίνο. Ναι. Άρα, εσύ, εξωτικό Λονδίνο. Εντάξει, δεν επηρεάζεται νομίζω από το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα βγει ο Κόρμπιν και θα προς το Μητσοτάκη και ο ήλιος θα καίει πιο πολύ από. Σήμερα δεν σε κοιτούσε κανένα περίεργα που άκουγες λόγω επειδή. Όχι. Εντάξει. Σήμερα είναι ακουστικά απευθείας, φίλε. Το γλίτωσες. Ακουστικά απευθείας σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Τι ώρα είναι αυτή, 5 και 57. Τώρα θα ξεκινούσαμε αν κάναμε εκπομπή στην Αγγλία. Θα ήταν 6. Και θα έβγαινε η Κατερίνα από Θάσο και θα έλεγε καλημέρα. Καλημέρα, έτσι. Φιλιά, καλά κουράγια. Στην εργατιά, τσάω. Καλημέρα, ένα λεπτάκι. Έλα, πάμε Νέα Ιωνία με τη Χριστίνα. Έλα να πιούμε καφέ. Έγινε, κερνάς. Βέβαια κερνάω, Μπάμπη, εσύ θα κεράσω το καλή. Α, θα μου βάλεις όμως το τάτσμι, έτσι. Αύριο, καλημέρα. Καλημέρα. Απλά να σε πληροφορήσω ότι από έγκυρες πηγές ναι. Με το Χορταρέα είναι θέμα ημερών, είναι 3 μνημόσυνα και 4 ευχέλια που... πιστεύω ότι θα τα βρούνε μέσα στην ημέρα, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
Έτσι λοιπόν, τίποτα άλλο, με αυτό θα κλείσουμε. Θα ασχοληθούμε εκτενώς αύριο πάλι με το θέμα, γιατί δεν προλάβαμε. Υπάρχουν και παράπλευρες έτσι τοποθετήσεις. Και εγώ το κράτησα για το τέλος, να πούμε, το μαλλιοτάγαρο. Τώρα έσκασε η είδηση. Βόμβα, αλλά πιάσαμε λίγο. Να, ψευτοπολιτικά. Μας φάγανε τα άλλα τα μαλλιοτάγαρα με το debate, το οποίο έριξε την εκπομπή στα τάρταρα. Αλλά από αύριο και μεθαύριο, όλες οι πληροφορίες εδώ με τα τρίποντα του Νίκου Χορταρέα. Δεν είναι κοντά, λες τώρα τα βρουν τρία ευχέλια και δύο μνημόσια. Είναι θέμα ημερών. Ποιος κάνει εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, κάνει σε εκκλησιαστικό σταθμό στον Πειραιά. Είναι ο Λυκούργος που ήταν στο Disney Club. Να τον, το θυμάσαι? Όχι. Δεν έβλεπες Disney Club? Όχι. Δεν το πρόλαβες μάλλον. Πρέπει να ήμουν λίγο πιο μικρός. Από... ούτε κι εγώ ήμουν μεγάλος. Ντροπή μου. Λυκούργος και Κορίνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συμμετοχή, ακούσια. Ευχαριστώ τον Αναστάση που έδωσε το παρόν εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα. Με αυταπάρνηση ανέβηκε 6 ορόφους. Παραδίδουμε σκητάλη στον Κωστίτο Τσατσαρό. Θα σας κρατήσει η συντροφιά μέχρι και τις 10. Ελπίζουμε με τα ρεύματα μια χαρά που καταστάθηκε η τάξη. Κρυώσαμε το στούντιο. Κάναμε αυτό που έπρεπε. Κάναμε αυτό που έπρεπε και αποχωρούμε. Να είστε καλά. Τσάω.